Αυτά που λέτε. Έχω. Αυτό που θέλω να πω είναι δυσύλλαβη λέξη, αλλά δεν μπορώ να πω πόση. Μα πόσο μεγάλη είναι δυσύλλαβη. Αρχίζει από γκά και τελειώνει σε λα. Ή κα και τελειώνει σε λα. Δεν μπορώ να την πω. Δεν μου επιτρέπει. Δεν μου επιτρέπει η ανατροφή μου. Αλλά είναι αυτό που σκέφτομαι από χθες. Δικέφαλα ετε, μαύρα ετε. Δεν υπάρχει ύπνος, εννοείται. Κάνουμε χαβαλέ στο Μορφέα. Του βγάλαμε τη γλώσσα, διακοπή συμβολέου. Τι ύπνο, τι, έλα, 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 φύγε, έλα, έλα, άσε με τώρα, ποιος ύπνος τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. Τουτ. Με γεια σας, ο Μορφέας είμαι. Φίλε, κόβεσαι, πάμε στον επόμενο. Πόσο μεγάλη. Να πω αυτό που ποστάρισα χθες. Ιδονίκη. Μια νίκη με τόσο μεγάλη ιδονή μέσα. Για πολλούς λόγους. Τι ωραίο να ξενυχτάς από χαρά και από υπερένταση. Τι ωραίο να κοιτάς το ταβάνι, αλλά να είναι γεμάτη η ψυχή σου, η καρδιά σου. Να είναι γεμάτα τα μάτια σου από χαρά για αυτό που αγαπάς. Παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Όλοι. Πρώτο θέμα στο site σου UEFA. Θα πούμε, θα συζητήσουμε, θα δώσουμε δωράκλες, θα ανοίξουμε γραμμές. Να πω στο παλικάρι με το τζιπ εκεί στα δικαστήρια που άνοιξε το παράθυρο και μου λέει «Τσάτς, πες τα καλά!» Τι ωραίο αυτό. «Τσάτς, πες τα καλά!» Πώς είναι το σφύρα καλά, ρε! «Πες τα καλά, αγόρι μου! Τσάτς, πες τα καλά!» Δεν τα πω καλά, τι να πω. Τέτοιες μέρες, νεράκι, τέτοιες μέρες. Καμία κούραση, χθες κάναμε ρεκόρ εκπομπών, 3 σε μία μέρα δεν είχα ξανακάνει. Με όλο μας το είναι, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη χαρά. Να το δείτε λοιπόν που θα γίνει, να το ξέρετε, διότι αυτό που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, αυτό το οποίο μελετάμε πάρα πολύ καιρό τώρα, θα γίνει. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό εδώ. Θα είμαστε κρεμασμένοι σαν τα τσαβιά από μπαλκόνια, από βεράντες, από κεραίες, στον Τρούλο της Αγία Βαρβάρα, στον Καμπαναριό, πάνω στο κέντρο πολιτισμού. Δεν φαίνεται, αλλά θα βρούμε σκάλες αυτά, ανεμόπτερα, ντρόν, πιν, ό,τι έχει ο καθένας, αερόστατα. Εκεί θα είμαστε. Γιατί? Γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή θα είναι, αυτό θα είναι, ρε παιδιά, το φοβερό. Θα το ζήσουμε αυτό, θα πάμε ο Μίλους, θα έρθει εδώ να παίξει ο Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Σαλάχ, ο Κούν Αγουέρο, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν. Και εμείς δεν θα μπορούμε να είμαστε μέσα. Αλλά τι με νοιάζει, ας πάει αυτός που αγαπάω, ας πάει εκεί που θέλουμε. Ας γίνει και ας μην είμαστε εμείς εκεί μέσα διαζώσεις, ας είμαστε απ' έξω. Και σημαίνει κάτι δηλαδή? Τι να σημαίνει? Τι να σημαίνει? Τι να σημαίνει? Να τα βάλω σε μία σειρά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Να τα πω έτσι όπως μου βγαίνουν, μάλλον περισσότερες πιθανότητες. Πρέπει όμως να πω για τον ανώβερο που βγαίνει πριν την εκπομπή, τον Χρήστο τον Τζίκο, και λέει 2-1 στο λέω από τώρα. Για τη Γεωργία και το Δημητράκη που στη μεσημβρινή εκπομπή βγαίνουν και λένε από αύριο δεν θα λέγεται ποιος αυτός 0-1, η εκπομπή θα λέγεται ποιος αυτός 2-1. Έχω να πω ένα πράγμα. Τόση χαρά και πού να τη βάλεις. Και λέω, χθες σκεφτόμουν,
μέσα στον οριμαγδό, μέσα στο ποδοβολητό των αλόγων που πήγαν και απέκλεισαν με θράσος, με αυταπάρνηση τους πολυεκατομμυριούχους. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι από όλες τις πίκρες που περάσαμε πέρσι, από όλες τις στεναχώριες, από όλες τις μαύρες μας Κυριακές, από όλες εχθές λίγο δεν πήραμε κάτι πίσω. Εχθές ένα μέρος από την περσινή καταχνιά, από την περσινή αϊπνία, από την ατελείωτη και ατέρμονη στεναχώρια και πίκρα, εχθές δεν πήραμε ένα μέρος πίσω. Εγώ δεν λέω όλη τη χρονιά, αλλά ένα μέρος χθες, ναι ρε, το πήραμε πίσω χθες. Όλες τις μέρες συζητούσαμε και λέγαμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα, κοιτάξτε τους τα μάτια. Αυτοί έχουν το άγχος. Αυτοί έχουν το άγχος. Και το πιστεύαμε. Πρώτη βέβαια η γιαγιά το είχε πει, θα το βρω το ηχητικό. Δεν έχεις να φοβηθείς καμιά φιφίκα, θα την περάσεις. Θυμίζω. Θυμίζω η προφητική γιαγιά. Έχω λοιπόν πολλά πράγματα στο μυαλό μου μέσα. Έχω πολλά που θέλουμε να τα συζητήσουμε. Να πω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης δίνει ένα υπέροχο δώρο και σήμερα, ένα φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση στο 2ωρο μόνο μέχρι τις 10. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222, αλλά και με τα σταθερά σας βάζω μέσα. Είναι είδος ανάγκης ο φούρνος, δεν είναι είδος πολυτελείας. Έναν υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση, κορυφαία μάρκα σε φούρνους και φουρνάκια, στο 2ωρο FM, κενό το μήνυμα και αποστολή στο 54222. Ένας χαμός, ένα τελείωτο πανηγύρι, στα μπαλκόνια ο κόσμος, στο πούλμαν μέσα, ένα παραλήρημα, ατελείωτη χαρά. Τελεία και παύλα, πάω και είσαι μια ατελείωτη καψούρα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Το βλέπετε στο βάθος? Εγώ το βλέπω. Το ακούτε? Δεν τελειώσαμε, αλλά έχουμε κάνει δύο τεράστια βήματα. Και ό,τι υπάρχει σε μπε, το αποκλείω. Τι είναι? Μπεσίκτας, γεια σας. Τι είναι Μπενφίκα, γεια σας. Τι θέλει, τι είναι τώρα? Και αυτά τα δύο μάτς που έρχονται τώρα είναι και τα πιο δύσκολα. Προσέξτε, δεν λέω ο αντίπαλος είναι ο πιο δύσκολος. Αυτά τα μάτς όμως που έρχονται είναι τα πιο δύσκολα, γιατί είναι τα μάτς που μπορεί να σε αγχώσουν, γιατί φτάνεις ένα βήμα πριν από τον τίτλο, πριν από το σκοπό, πριν από το στόχο, πριν από το σεντόνι, πριν από όλο αυτό. Φτάνεις και λες εκεί τώρα πρέπει, αφού έφτασα, αφού έκανα αυτά τα δύο βήματα, να προχωρήσω για να γίνει αυτό. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος. Θα πούμε τώρα και για τη μεγάλη βραδιά όλα όσα θέλετε. Θα τα βάλω κι εγώ σε μια τάξη. Μέσα στο πούλμαν έχει γίνει πανηγύρι, έχει γίνει ένας πανικός. Πανηγυρίζουν οι παίκτες, κόσμος γύρω από το πούλμαν. Ένα τελείωτο πανηγύρι. Τώρα, περιμένετε λίγο για να μην λέω μονολόγια. Αυτό εδώ είναι κατά τη μια μισή, δύο. Εδώ, αυτό εδώ. Μέσα στο λεωφορείο. Οι παίκτες είναι αυτοί. Τραβάνε βιντεάκια όλοι τους για τη μοναδική αυτή βραδιά. Να τελειώσω λίγο με τους χορηγούς. Μια στιγμή να μην παίζουν οι χορηγοί πάνω στους ύμνους. Είπαμε λοιπόν
Καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα φούρνο μικροκυμάτων. Εκεί θα βρει τα Αιγαίες Ανούση καταπληκτικά πράγματα. Αιγαίων υπέροχα, υπέροχα και πεντανόστιμα θαλασσινά. Και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666. Εκλεκτά και διαλεχτά και με χώρο εστιατορίου υπέροχου. Φυσικά Νικολαίδης, γλυκάρες, παγωτάρες, ψωμάρες, Καραολί και Δημητρίου 237-163, ό,τι θέλετε από τούρτα και παγωτό και γλυκό υπέροχα. Και βέβαια Τσαντεχίδης με τα γυρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια στον δρόμο για Ωραιόκαστρο. Και επαγγελματικά και ταξί και τα πάντα. Όλα. Φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε φέμα, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Θα κληρώσουμε στις 10. Τώρα, από πού να αρχίσουμε. Να ξεκινήσω ίσως λίγο αλλιώς. Θέλω, παράκληση είναι, δεν απαιτώ ποτέ από τους ακροατές μου, είναι παράκληση. Θέλω σήμερα, και το κάνω πάντα μετά από τρελές βραδιές, μετά από ανίποτες χαρές, όταν οι σφιγμοί στο λαιμό και στα χέρια χτυπάνε και οι καρδιές χτυπάνε σαν τύμπανα στο κέντρο του ναού, να κρατήσετε λίγη αγάπη για κάποια δύσκολη στιγμή. Μπορούμε σήμερα να το κάνουμε αυτό, να πούμε ότι αντί να χαίρομαι σήμερα 1000, θα χαρώ 980 στα 1000. Και να κρατήσω λίγο για όταν έρθει η στραβή, λίγη αγάπη. Το λέμε αυτό σήμερα. Γιατί μπορεί να έρθουν κάποια στιγμή και είστε ενάχωρες. Τελειώσαμε με αυτό, πάμε παρακάτω. Μάγκας Αμπέλ Φερέιρα. Στο είχαμε πει πέρσι και στο λέγαμε όταν ασκούσαμε κριτική, γιατί έπρεπε, γιατί αυτό που βλέπαμε δεν, ότι είσαι μάγκας να το γυρίσεις. Είσαι, δείξε μας και εμείς, κανένα προσωπικό εννοείται, κανένα κόλλημα, κανένα κόμπλεξ, καμία αιμονή, κανέναν φίλο μας που θέλουμε στον πάγκο, καμία γραμμή, τίποτα. Δείξε μας πράγματα και θα πίνουμε νεράκι γάργαρο στο όνομά σου, θα λέμε το όνομά σου και θα σε παραδεχόμαστε και θα υποκληθούμε αν κάνεις τον ΠΑΟΚ μας μεγάλο. Και χθες τον άλλον τον τύπο με το μαλλί, να πούμε το περίεργο, τον έκανε βίδες. Πάρα πολύ διαβασμένη ομάδα, πάρα πολύ πειθαρχημένη, το πίστευε πραγματικά, είχε και προσωπικό κίνητρο απέναντι στους Πορτογάλους, στους συμπατριώτες του, να τους δείξει δείτε τι κάνω εγώ εδώ που είμαι, και πήρε μια τεράστια πρόξη απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά, 30 Everton, 28 άλλος, 25 εκατομμύρια ένας, 25 άλλος. Καταστροφή για αυτούς. Ξεκινάω λοιπόν από τον προπονητή, γιατί θέλω να είμαστε απέναντι του, αλλά και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους ακροατές και στην παρέα μας. Να είμαστε έντιμοι, να είμαστε σωστοί και εντάξει. Μεγάλο μερίδιο σε αυτές τις δύο προκρίσεις. Τεράστιο. Αυτή είναι δική του ομάδα. Είναι δικό του δημιούργημα. Έτσι όπως το σκέφτηκε, έτσι όπως το άλλαξε, αυτό που βρήκε, έτσι όπως το υλοποίησε. Και έχει τεράστια, τεράστια συμβολή σε αυτό. Πολύ μεγάλο. Το μεγαλύτερο μερίδιο από όλους. Ξεκάθαρα. Αυτός, ο Αμπέλ Φερέιρα. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Πάμε στον επόμενο που είναι ένα αριστερό μπακ που χθες έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλάει. Εγώ λοιπόν ρωτάω τώρα τον Κλοπ, που χθες το βράδυ έλεγε, ρε εσείς, λέτε να μην πήρα τον καλύτερο εκεί από τα μέρη τους. Λέτε να μην πήρα, να υπάρχει και καλύτερο από τον Τζιμίκα. Ρωτάω λοιπόν το εξής, αυτός ο Γιαννούλης που είδαμε χθες να είναι μέσα στα δυο γκολ, να οργώνει, να κάνει κούρσες, να μοιράζει, να πασάρει, να κάνει όλα αυτά που έκανε χθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τον δίνεις με μονοψήφιο μπροστά. Δηλαδή τον δίνεις με μονοψήφιο. 6 και 7 και 5 που θέλαν άλλοι. Τον δίνεις.
Θέλετε! Ελάτε, στάξτε! Από 10 και πάνω! Και έτσι και παίξει και στους ομίλους. Έτσι και μπούμε και στο Champions League. Πιάστε μας μετά. Μπράβο στο Γιαννούλη. Τεράστια εμφάνιση. Όσο για του Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς του Σάβα τα πιάνε πίσω. Μεγάλη, τεράστια εμφάνιση. Η καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Συγκλονιστικός πίσω. Σε πολύ κρίσιμα σημεία με μεγάλες αποκρούσεις. Έβγαλε αυτοπεποίθηση. Έβγαλε εγωισμό. Συγκλονιστική η στιγμή που φυλάει το δικέφαλο. Τα δίνω και σημασία εγώ αυτά. Τα δίνω έτσι ρε παιδί μου, το έχω. Χωρίς να είναι κόσμος εκεί για να το δει. Στα κρυφά. Στα μουλοχτά δεν πήγε στην κάμερα. Και βέβαια η αγκαλιά με τον υπέροχο χθες Βαρέλα και το κλάμα. Αυτή είναι. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο Παθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Μπολιασμένος με τόσο συνέστημα. Κάνω χθες αυτή την εισαγωγή. Το κλίμα που φτιάχνουμε το πρωί. Κατεβαίνω μετά την εκπομπή. Με πετυχαίνει από κάτω ένας κύριος, περίμενε στο ATM. Μα σε ρωτήσω κάτι ρε Κωστή, λέει. Επική αρχή, λέει, πραγματικά συγκινήθηκα αυτά, μπράβο, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αλλά να σου πω κάτι. Τα πιστεύεις, λέει, ή τα λες, λέει, έτσι για να φτιάξουμε το κλίμα. Φίλε, αν δεν τα πίστευα, δεν θα τα έλεγα. Δηλαδή πιστεύεις θα περάσουμε? Πιστεύω θα περάσουμε. Πώς αυτοί έχουν τόσα εκατομμύρια και εμείς δεν έχουμε δεξί μπακ και να και έχουν ξοδέψει και αυτά και εκείνα και ο διαιτητής. Θα περάσουμε. Αύριο το πρωί που θα μπω θα σε θυμηθώ εκεί γύρω στις 8 και 20 και 25 θα πω στον κύριο με τη μουστάκα, την παχιά και τα γυαλιά που περίμενε στο ATM στην τράπεζα. Αύριο το πρωί θα σου πω θυμάσαι που στα έλεγα ότι θα περάσουμε. Γι' αυτό η εισαγωγή χθες που τόσο πολύ σας άρεσε. Αυτή είναι παιδιά. Άμα το νιώθεις, άμα το αισθάνεσαι, έτσι είναι. Και οι παίχτες το πίστευαν. Συγκλονιστικός λοιπόν ο Ζίφκοβιτς πίσω. Σπουδαίος Βαρέλα χθες. Τρομερός Βαμπ. Απίθανος Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί που τόσα του έχουμε σύρει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είχε δείξει αυτά που περιμέναμε. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι και με την Μπεσίκτας, έχει κάνει τρομερό παιχνίδι και χθες, ατελείωτο τρέξιμο, κατάπια τα χιλιόμετρα, φοβερή ποιότητα. Τι να πω δηλαδή, από δεν μου αρέσει και επειδή δεν μου άρεσε με κάποιους αγώνες να μην μπω τώρα. Να μην μπεις για τον πιτσιρικά τον Τζόλι που έπαιζε λες και χρόνια ας πούμε είναι βασικό στον ΠΑΟΚ. Κουδούνια τους πάσε τη μέση 2-3 φορές εκεί του αμυντικού τους. Να μην μπεις για τον Μιχαηλίδη που έπαιζε με μια ψυχραιμία. Λες και είναι χρόνια βασικός. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν έξω. Γλίτωσε και την Ποφίλιου. Αλλά τα είχα έτοιμα να ξέρετε. Ανέβαζε ο Ακπομ. Που τόσα άκουσε για την ευκαιρία τη χαμένη. Αλλά χθες πάλι αυτός πασάρει για τον γκολ. Πάλι αυτός πασάρει. Πάλι αυτός περνάει την μπάσα. Στο Γιαννούλη. Εκεί που έγινε τέλος πάντων μερδευτήκαν τα πόδια. Κάνει την κούρσα ο Γιαννούλης, πασάρι, τριγωνάκι, πάλι ο Ακπομ. Δηλαδή ο Τσούμπα Ακπομ, ο Μποφίλιου που λέμε εμείς στην παρέα μας εδώ, στα δύο μάτς έχει βγάλει δύο πάρε βάλε. Και στο πρώτο μάτς που τη γυρίζει πάνω στη γραμμή με υπερένταση, έκανε σπαγκάτο για να την προλάβει και τη γυρίζει στον πιτσιρικά μας που το παστελώνει εκεί που οι αράχνες κάνουν σουξουμούξου, σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Αλλά και χθες τσακ! Εκεί που έπρεπε. Γι' αυτό λέμε. Όχι στα δρομποφαγία. Εντάξει. Τι προτιμούσατε εσείς? Να βάλει ας πούμε εκείνο τον γκολ με την Λάρισα την πρώτη αγωνιστική. Okay. Θα έλεγε 2-0 αντί για 1-0. Και χθες να είναι εκτός παιχνιδιού. Εγώ προτιμώ που χθες πάλι έβγαλε μία assist που μπορεί να κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσούμπα. Και αν φύγει θα έχουμε να θυμόμαστε ότι ο Τσούμπας αυτά τα δύο μάτς μπορεί να μη σκόραρε, αλλά έπραξε το καθήκον του στο έπακρο. Και έτρεξε και μόχθησε και δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει. Για τον Δημητράκη τον Μπέλκα, για τον αρχηγό πουλό μας, τι να πεις. Άφησε απάθητη
καμία σπιθαμή του γηπέδου. Πουθενά. Όλη του την ψυχή έβγαλε στο τέλος, μιλάει και έχει ρουφήξει ολόκληρος. Δεν έχει κουράγιο ούτε να μιλήσει. Όμως, αυτός και η πίεσή του, καθοριστική για το παιχνίδι μας. Και στις δηλώσεις του μετά, κύριος με κάπα κεφαλαίο, μετρημένος, πουθενά δεν έχασε τον έλεγχο, σαν αρχηγός πραγματικός, με αυτοπεποίθηση, μετρημένη του την κάθε κουβέντα. Για τον Ζίφκοβιτς του Χαραλάμπους, τι να πεις. Μπαίνει τεράστια ποιότητα. Φαγώθηκα όλη την εβδομάδα. Το θυμάστε που έλεγα, έχεις προσωπικό κίνητρο. Εκείνους που σε πήραν με δόξεις και τιμές, αλλά στο τέλος αφήσαν να φύγεις, σε ξεφορτώθηκαν. Και χθες προς τιμή του, δείχνει και το χαρακτήρα του, δεν πανηγυρίζει γιατί έφαγε ψωμάκι εκεί 3 χρόνια, σηκώνει τα χέρια, δεν πειράζει. Δεν πειράβει, Αντρίγια. Εσύ βάζε τα και ας μην πανηγυρίζει, δεν είναι μεγάλο θέμα. Τεράστια ποιότητα, κίνηση Άντριαν Ρόμπεν από δεξιά. Ρεπ τον σπάει και πριν πάρουν τα βήματα οι αμυντικοί, στην ανάποδη γωνία του τροματοφύλακα με το αριστερό το καλό του πόδι. Έχουμε λοιπόν την ομάδα να βγάζει χθες προσωπικότητα, να βγάζει αυτοπεποίθηση, να βγάζει τρέλα. Αυτό θέλουμε, αυτό είναι που περιμένουμε σε όλα τα μάτς. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε πάντα. Αλλά αυτό που από την αρχή της χρονιάς φωνάζουμε και κραυγάζει από μόνο του, πρέπει να είσαι τελείως, τελείως αιμονικός ή τελείως κλεισμένος στα κόμπλεξ σου για να μην μπορείς να το αναγνωρίσεις ότι είναι πάλι όλοι μαζί ένα πράγμα. Το κύριο συστατικό που οδήγησε στα τα πρωταθλήματα, στα δυο double, στα κύπελα, οικογένεια. Όλοι ένα πράγμα. Κλαίει ο Βαρέλα στην αγκαλιά του Ζίφκοβιτς. Χάνει το τέτα τέτ. Ο Τσούμπα με τη Λάρισα πάει επάνω του ο Πέλκας. Μασάς ρε παιχταρά, μασάς, μην τρελαίνεσαι. Πάμε αυτά, ο αρχηγός του κάνει και ποστάρισμα. Τι παιχτάρα είσαι και τι φοβερός τύπος και πάμε παρακάτω. Και πετούσε χθες ο Τσούμπα. Και πάρε πάλι την ασίστ. Και βάζει γκολ ο Τζόλης και τρέχει στην αγκαλιά του Φερέρα. Και το σφιγκταγκαλιάζεις όπως ο γιος τον πατέρα και του λες ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες, που μου δίνεις το βήμα να ξεδιπλώσω όλο μου το πλούσιο, το ταλέντο. Και φωνάζει ο Πέλκας όλους και ελάτε εδώ να πανηγυρίσουμε όλοι, να το επικοινωνήσουμε, να δουν όλοι ότι είμαστε μια οικογένεια. Τεράστια χαρά, ατελείωτη, ατελείωτη. Και εμείς για μία ακόμα φορά σας το φωνάζουμε μέσα την εκπομπή, σε φίλους αλλά και σε αντιπάλους. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Να ξέρετε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη, η αισιοδοξία. Αυτή η αρρώστια για τα 4 γράμματα. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Και πάλι θα βάλουμε κομβόι. Πάλι θα κάνουμε πορεία να πάμε στο Βόρειο Πόλο να ανοίγουμε τρύπες στους Εσκιμώους. Πάμε μωρή αρρώστια! Αυτό χθες είναι η επιτομή του ζούμου σου. Με ρωτάνε καινούργια ακροατές, ρε Κωστή, τι να αυτοφαγώθηκες, δεν το λες κιόλας. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Η Μπενφίκα, το τεράστιο αυτό ευρωπαϊκό όνομα που χθες έπαιζε την ύπαρξή της φέτος, μετά από τόσα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε, έκανε ένα λάθος. Και το έλεγα όλο αυτό το διάστημα. Μπενφίκα Κράσνονταρ, Κράσνονταρ Μπενφίκα. Ούτε μας έβλεπαν. Σχέτος τώρα στο τέλος που κάνανε κάτι δηλωσούλες. Αυτά τα βερεσέτα ακούμε. Κράσνονταρ Μπενφίκα. Δεν μας έβλεπαν. Εντάξει μωρέ, τώρα 3 φορές τους απέκλεισα. Και ο Γερμανός εχθές πάλι έκανε μπινιές. Πάλι ο Γερμανός εχθές. Εκνευριστικός. Πάλι. Αλλά δεν το αφήσαμε περιθώριο. Δεν το αφήσαμε περιθώριο. Και μέσα στην καταχνιά, με τους κορονοϊούς, με τις πανδημίες, με τα θέματα τα εθνικά, με την ανεργία, με το σφίξιμο στην ψυχή, με όλα αυτά γύρω μας, ήρθε ο φωτοδότης, ήρθε η ζωοδόχος πηγή να δώσει και πάλι αέρα στα πνευμόνια του κόσμου που αγαπά, που ζει και αναπνέει για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Πώς θα πάω σήμερα το πρωί σαν παοκτσί στη δουλειά μου? Δεν θα πάω με το πνευμόνι μου γεμάτο? Ναι!
Δεν θα γυρίσουν πίσω ούτε οι δουλειές, ούτε οι άνθρωποι που ασθενούν, ούτε θα είναι καλύτερη η κοινωνία μας. Όμως θα μου δώσει δύναμη ο ΠΑΟΚ να τα αντιμετωπίσω όλα. Οικογενειακά, εθνικά, οικονομικά, ψυχολογικά. Από εκεί αντλώ δύναμη, από τέτοιες βραδιές που γεμίζει το πνευμόνι μου με ΠΑΟΚ, αναπνέω και λέω πάμε ρε γαμώτο, πάμε μωρή ΠΑΟΚΑΡΑ, δώσε μου δύναμη να προχωρήσω. Δώσε μου. Μπροστά είναι όλο το πεδίο ανοιχτό. Και σήμερα, αν είχαμε αποκλειστεί χθες, πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Δεν αγαπάμε μόνο στη νίκη εμείς. Είμαστε μια ιδιαίτερη ράτσα. Είμαστε μια ιδιαίτερη φυλή. Αγαπάμε περισσότερο και στενοχώρια, μη σας πω. Και όταν ο άλλος νιώθει ότι είναι στις κακές του, στις άσχημες, τότε είμαστε δίπλα. Δεν είμαστε του πανηγυριού. Αλλιώς επιλέγαμε μια ομάδα που παίρνει 48 πρωταθλήματα στα 50. Δεν είναι θέμα εφήμερης χαράς. Δεν είμαστε του γλεντιού και του πανηγυριού. Είμαστε του συναισθήματος, είμαστε του ρομαντισμού, είμαστε των αρχών, των αξιών, αυτών που έχουν μείνει αναλύωτες στο βάθος του χρόνου. Είμαστε ΠΑΟΚ. Το ακούτε? Θα ξαναπώ εγώ σήμερα στη μέρα της χαράς και της παραζάλης. Αυτά είναι τα δύο πιο δύσκολα μάτς. Πιο δύσκολα και από την Μπεσίκτας και από την Μπενφίκα. Χθες παίζαμε ελεύθερα, δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα και μετά από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα που οι ευκαιρίες τους δεν έγιναν γκολ, χάρη και στο Ζίφκοβιτς, χάρη στην αμυντική λειτουργία που είναι μπετόν αρμέ, βλέπετε πως έχουν δέσει πίσω και ο Ίγκασον και ο Βαρέλα και ο Μιχαηλίδης. Μετά λοιπόν από ξεκίνημα, μετά το βλέπεις ότι ειδικά στο δεύτερο αλλάζει το πράγμα, έχω άλλο. Πάω, έρχεται, φωνάζει, πλησιάζει ρε παιδί μου, θα το βάλω, δεν γίνεται να μην το βάλω. Άρα δεν υπήρχε άγχος. Τώρα σε αυτά τα δύο μάτς που ξέρεις ότι έχω διανύσει μια απόσταση και φτάνω εκεί που κανένας άλλος τα προηγούμενα χρόνια φορώντας τη φανέλα δεν κατάφερε να το κάνει και είναι τόσο μύχιος, ευσεβής και τρελός και δυνατός πόδος του κάθε οπαδού μας, τότε εκεί μπορεί να βαρύνουν τα πόδια. Άρα ο Αμπέλ και οι υπόλοιποι οφείλουν εκεί να ρίξουν το βάρος στην ψυχολογία. Πάμε, πάμε να το γλεντήσουμε, πάμε να το ευχαριστηθούμε, πάμε να γουστάρουμε ρε παιδί μου όλη τη διαδικασία. Πάμε για το Σεντόνι ρε δερβίσια. Πάμε αγόρια μου. Έτσι κι αλλιώς, δείτε εδώ που έχουμε φτάσει. Χωρίς άγχο, αν σκεφτούν αμάν, τώρα πρέπει η Κράσνονταρ. Κανένας να την υποτιμήσει. Κανένας να μην την υποτιμήσει την Κράσνονταρ. Πάμε λοιπόν την Τρίτη. Τα μάτς είναι κοντά. Τρίτη πάμε να παίξουμε στη Ρωσία και μετά ο επαναληπτικός εδώ. Δεν φοβόμαστε κανένα και τίποτα. Με πίστη, με προσήλωση στις αρχές, στο παιχνίδι μας μέσα, μια γροθιά, προπονητής, διοίκηση, ομάδα, σταφ. Είδατε τη φυσική κατάσταση. Φωνάζαμε πέρσι. Αυτό είναι Δανιηλίδης. Δεν τον ξέρω άμα τον δω έξω στον δρόμο. Δεν τον ξέρω πώς είναι η φάτσα του. Το διάβασμα του αντιπάλου. Το επιτελείο δίπλα, ο Αμανατίδης που ήρθε, ο Δανιηλίδης, οι γιατροί όλοι, άλλο πράγμα είναι φέτος. Και το κυριότερο, η οικογένεια! Τι να με κλονίσει, τι να με κλονίσει, τι να με γκρεμίσει, όταν είναι όλη μια γροθιά, όταν ο ένας πάει και πέφτει στην αγκαλιά του άλλου και το νιώθει ότι είναι μέλος οικογένειάς του. Δεν φοβάμαι τίποτα ρε, αλήθεια σας το λέω, τίποτα. Και θα το ζήσουμε φέτος. Είναι της μοίρας μας να το ζήσουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σας το λέω, φέτος θα λέμε συντονιστείτε και όχι συντονιστείτε. Πάμε γραμμές, αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Να πω μια στιγμή μόνο ότι στο Origins Casino Θεσσαλονίκη, με υπέροχους υπαίθριους χώρους, με πολλά παιχνίδια, με πάρα πολλές εκπλήξεις, με πολλά μπόνους, με πολλά δώρα, σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον και υπαίθριους χώρους όπως είπαμε και με τα πρωτόκολλα υγεία σε αυτό το διάστημα, το περίεργο, στο Ρίτζεσι, Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε, πάμε, είπαμε, κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό φουρνάκι μικροκυμάτων Ζανούση. Υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων. Όχι μικρό, φουρνάρα. Πάμε, πάμε σε εσάς να μιλήσετε. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε τις στιγμές αυτές. Ζήστε τις. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Πάλι σιφτεκένου.
Άλλοι τέσσερις είναι πίσω στην πλάτη σου. Τσανταλίνα, απορώ, απορώ πως έχεις βάλει το τραγούδι του Σαμπέτα αφιερωμένο από το Φερέρα στον προπονητή του της Μπεσίκτας. Ο πιο καλός μαθητής μου. Σωστό. Τον έκανε χθες, λοιπόν, βίδες τον έδεσε. Βίδες. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τελείωσε. Μα και πανάξια, έτσι. Πανάξια. Καταρχήν να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον τερματοφύλακά μας, τον προπονητή μας, τον Μαροκινό και όλους όσους τους κατηγορούσαμε και τους κάναμε. Έτσι είμαστε εμείς και ειδικά οι παλιοί, δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Όλα, το κάθε ένα, ζητάω επίσης πάλι συγγνώμη, γιατί τους είχαμε κατηγορήσει, τους είχαμε βγάλει όλους άχρηστους, όλοι είναι άχρηστοι και όλοι πρέπει να φύγουν και όχι να φύγει εκείνος και όχι να φύγει ο άλλος. Με το που τελείωσε, τώρα κάνω και λίγη πλάκα το παιχνίδι, παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν τον ΚΚ στο... Να μην λέμε τον Κυριάκο Κυριάκου. Ναι. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Λέω, έχω βγάλει την πρίζα από το fax, από το telex και από το τηλέφωνο μας παίρνουν οι γκαντέμιδες να μας πούνε συγχαρητήρια κτλ. Μάλιστα. Ορισμένα άτομα πάθανε έφραγμα εγκεφαλικό. Ένα στην Κρήτη. Ξίδι. Και ένας, ξιδάρες. Μεγάλα βιτία και βατήρα Σκρούτς Μακντάκ. Κάντε βουτιές στο ξίδι. Περιμένανε χθες. Στραβοπάτημα, και τεσσάρες. Και πετάγεται η ξαφιά το πρωί στο Sky και γυρίζει και του λέει του αλλού του οικονόμου βαμμένος, γάβρος. Γνωστά. Αυτά. Άσε λέει και τα λοιπά. Γινόταν λέει το σώσε στην οικοδομή μου λέει στο σπίτι μου, μένουν λέει κοντά λέει στο γήπεδο και τι ήταν λέει. Δύο παουξάκια τρελαθήκανε και ξεσηκώσανε όλη την οικοδομή. Να μην κοιμάσαι από τον ΠΑΟΚ, ρε ξανδιά, να μην κοιμάσαι από τον ΠΑΟΚ, ακριβώς. Να ξαγρυπνάς, να πηγαίνεις με σακούλα στα μάτια από τον ΠΑΟΚ, ρε, από τα ξενύχτια. Και κλείνοντας, θα πει στον κύριο Βασιλόπουλο το μεσημέρι, ναι, ότι σε ένα μετάδοση που θα γίνει την, στο επόμενο παιχνίδι από το Νόβα, θέλουμε να το κάνει, να ξεκινάει η ξανθούλα, αυτή η ξανθιά που έκανε την έναξη, μη γελάς. Σ' άρεσε, η κοντούλα. Η κοντούλα, γιατί, κακό είναι. Όχι, γιατί είναι, τι είναι. Έστερο, απλά. Έστερο, πώς αρέσει η Μόνικα Καμπελούτσι. Βεβαίως, γιατί εγώ είπα, απλά ρωτάω ρε παιδί μου, μήπως δημοσιογραφικά σου άρεσε. Λέω, το μεζεδάκι, το ξανθό, λοιπόν, το γούσταρες, τελειγρεύτηκε. Τι χρώματα φοράει η ρωσική ομάδα. Τι με νοιάζει. Όχι, με ενδιαφέρει με αν φοράει κόκκινα, έχουμε μάθει. Τα κόκκινα τα ξεσχίζουμε. Λοιπόν, να πάρουν κι άλλοι τηλέφωνο 4-16. Γεια, 4-16. Ναι, ναι, φιλιά, φιλιά, πάμε. Γεια σας. Ναι. Hello, good morning, sir. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Άλλος που χθες, στη βόλτα μας την παγκόσμια, τα γούρια τηρούνται, έτσι. Βγάλαμε χθες το βράδυ, κάναμε τη βόλτα μας, βγάλαμε... Το Ρόντο, το Μιχάλη, βγάλαμε Φραγκφούρτες, Ανόβερα, Κύπρο, Λάρνακες, Ρουμανίες, ο Τριαντάφυλλος, ό,τι μπορέσαμε. Μας πρόδωσε η Μελβούρνη χθες, δεν μπορούσαμε. Δυο φορές έπεσε η γραμμή. Εκτός αέρα μιλήσαμε, Κωνσταντίνε, και στο πέρασμα, τούτ, έπεσε η ρουφιάνα η γραμμή. Εντάξει, είναι και διαφορά, όραση είναι και τεράστια απόσταση. Τέλος πάντων. Έλα, Κωνσταντίνε, μου σ' ακούω λοιπόν. Λοιπόν, χτες από τους τελευταίους, σήμερα από τους πρώτους, η γυάλα μου είχε θολώσει χτες λίγο. Ένα γκολ διαφορά έβλεπα, 1-0-2-1. Αλλά εντάξει, βγήκε. Τι, αφού αυτό το είπες και εσύ. Το είπες. Ναι. Τέλος πάντων. Μεγάλος φίλαθλος του Γιάν Φαντρόχεν, πώς τον έλεγαν εκείνον. Φαντρόχεν. Άγιο παιδί, ναι. Μας έβαλε το πρώτο γκολ. Γερός. Χρυσό παιδί. Χρυσό παιδί. Μπράβο. Φίλαθλος του Χαραλάμπους. Πόσο ζυγισμένη ήταν, πόσο δύσκολη ήταν η σέντρα που βγάζει ο Ακπομ εκεί. Έτσι, δηλαδή μπλέκονται πόδια αυτά, τώρα λίγο ο Γιαννούλης, λίγο αυτός, έτσι. Σιγά σιγά βγάζουν την ποιότητα που έχουν. Σιγά σιγά. Και το ωραίο για την ομάδα είναι ότι που με έβγαλε ένας προπρόσωπος και μπορώ θαραλία να βγάλω τη σημεία. Άκου λίγο, άκου λίγο Κωνσταντίνε, άκου! Πες στους γειτονές σου εκεί
Τους Τούρκους ξεμπέρδεψες, τους Πορτογάλους ξεμπέρδεψες. Αν έχεις τίποτα Ρώσου στη γειτονιά. Λίγο παραπέρα, λίγο παραπέρα. Πήγαινε και εκεί και πες με τους άλλους. Ξεμπέρδεψα, έρχεται η σειρά σας. Έρχεται! Αυτό με προβλημάτιζε χθες, γιατί ξέρεις, τα λέμε μεταξύ μας παρέα, καλή παρέα κάνουμε. Ναι. Και τους έλεγα, να δείτε οι επόμενοι εσείς και θα σας καθαρίσουμε και το ένα και το άλλο. Και πίσω στο κεφάλι υπήρχε, λες να μη όχι, τότε τι κάνω, έτσι. Πώς βγαίνω έξω τότε. Κωνσταντίνε μου, πριν το μάτς, το πιστεύαμε εμένα, αλλά λέγαμε όλοι, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Τους είδατε αυτούς. Πώς αλλάζα την μπάλα. Τεράστια ποιότητα. Τεράστια μπάτζετ. Φοβερό όνομα. Μεγάλο. Βοήθεια από τον Γερμαναρά. Το διαιτητή. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι χθες παραμιλάει όλη η Ευρώπη στα site, τα επίσημα της UEFA. Έκανε τεράστιο θόρυβο αυτό. Ο ΠΑΟΚ αυτός που απέκλεισε την Μπεσίκτας. Μεγάλο όνομα και η Μπεσίκτας, έτσι. Τώρα έρχεται και αποκλεί και την Μπενφίκα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι κάνουν αυτοί εκεί, τρελοί. Τι κάνουν αυτοί. Το ωραίο στην υπόθεση είναι ο Ζίφκοβιτς που ήρθε ο καινούριος, πήρε και λεφτά για να έρθει σε εμάς. Πάρε και ένα 800 να πας εκεί να μας παστελώσεις. Και την κολάρα βάζει, φίλε, την κολάρα βάζει. Ναι, ναι. Δηλαδή πώς φαίνεται, ξεχυλί. Ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος αυτός. Φαντάσου να είναι, Κωνσταντίνε. Καλά, πρώτη φορά πάτησε το πόδι στην Τούμπα. Ακριβώς. Το είδατε, παιδιά. Η κίνηση δεν είναι τελείως Ρόμπεν. Αυτό από δεξιά με το πόδι το ανάποδο και σας παίρνω όλους αριστερά και μετά χλάτς, χλούτς που λέει η τουλάρα, πάρ' το δεξιά αγόρι μου, πάρ' το να έχεις. Πάρ' το παστελάκι με σουσάμι. Λοιπόν, άντε να μιλήσουν και άλλοι. Κωνσταντίνε μου, σε φιλό, ζουμου σου αδερφέ. Αυτό είναι, αυτό που ζούμε από χθες το βράδυ, αυτό είναι ζουμου σου. Με ρωτάτε καινούργοι, τι είναι αυτό που λες συνέχεια, μας έχεις δαλήσει. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Και τις αξίζουμε γιατί πέρσι περάσαμε τόση στεναχώρια, τόση πίκρα, τόσα ξενύχτια. Φάγαμε τα σωθικά μας πέρσι, άσπρισαν τα μαλλιά μας με αυτά που περάσαμε. Δικαστικά, συκοφαντίες, λάσπες, παραμύθια, κακές εμφανίσεις η ομάδα, τραυματισμοί, αρρώστιες, ο Μίσιτς, αυτά. Δηλαδή όλα προδοσία του προπονητή μια μέρα πριν την αναχώρηση, όλα δηλαδή μέσα και φέτος είπαμε είναι άλλη χρονιά. Κάτι πήραμε πίσω χθες. Γεια σας, καλημέρα σας. Με το Ζόρι κρατάω το τηλέφωνο. Αγόρι μου. Αγόρι μου, καλώς τον. Καλώς τον Θοδωρή. Καλώς τον Αδρουτσόπουλο. Έλα. Πρέπει να κάτσω τουλάχιστον μια ώρα ακόμα να ακούσω και τα παιδιά και δρόμο. Χωρίς ύπνο, έτσι εννοείται. Φυσικά δεν έχει κοιμηθεί κανένας. Γελάμε ούτε στον καναπέ. Τα ξαναείδαμε, γυρίσαμε πίσω, τα ξαναείδαμε το ματς, αυτά όλα. Έτσι. Δηλώσεις. Δύο φορές, όχι μία. Το γλεντάω λοιπόν, μετά που δεν έχω άγχος, να ξέρεις. Το γλεντάω. Δεν υπάρχει, μα δεν υπήρχε άγχος. Εντάξει, άγχος. Εντάξει. Στο είχα πει και χθες. Την ομάδα αυτή θα την περάσουμε. Εγώ χθες το είπα. Μα αυτοί είχαν το άγχος, εκεί ήταν και το μεγάλο μας όπλο. Δεν υπάρχει άγχος. Για ποιο λόγο να υπάρχει άγχος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έτσι κι αλλιώς το Europa League. Τώρα δεν θα πρέπει. Τώρα, Θοδωρή μου, δεν θα πρέπει να βαρύνουν τα πόδια. Να πας έτσι. Εκεί που δεν έχει πάει κανένας. Έτσι. Έτσι. Έτσι, έτσι. Για μένα, Κωστή, η μεγαλύτερη στιγμή στο μάτς ήταν στο δεύτερο γκολ του Ζίφκοβιτς, που ο συνόματός του κάνει έτσι και φυλάει τη φανέλα. Αυτό. Και το πιάνει αυτό είναι, ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα. Δεν πήγε μπροστά στην κάμερα με κόσμο αυτά. Δηλαδή είναι κάτι, σκύβει στον κόρφο του. Δεν το έχει κάνει για να το. Καταρχήν δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Ένα. Δύο. Ξέρει ότι η κάμερα είναι αλλού, φίλε. Δηλαδή πανηγυρίζει κάποιο αλλού, έχει μπει γκολ. Γι' αυτό εμένα μέτρησε πιο πολύ. Γιατί. Να ήταν ο κόσμο εχθέ στο γήπεδο. Στον κόρφο του γύρισε και φίλησε το σήμα. Και χθες έκανε τεράστια εμφάνιση. Εμφάνιση που φωνάζει ότι παιδιά, έχω να δώσω πράγματα. Που πέρσι δεν τα έδειξα. Όλοι του εχθέ Κωστή βάλανε φήμοτρο. Βάλανε γάζα, βάλανε αυτοκόλλητα, βάλανε μονοτικές ταινίες στα στόματα όλων. Όλων όσοι τους αμφισβήτησαν. Όλων. Έτσι ακριβώς. Έτσι και δεν ξέρετε κανένας. Απαντήσεις. Εμείς είμαστε εδώ όταν βλέπουμε το καλό. Πρώτοι θα τρέξουμε με μεγάλη χαρά. Θέλουμε να μας διαψεύδουν στις κριτικές μας. Και ο προπονητής και οι παίχτες είναι το καλύτερό μας. Το καλύτερό μας. Σας προκόβει ο ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι άλλο, δεν με αφορά, αλλά επειδή χθες διάβαζα το τάμπλετ, το φόρτισα δύο φορές αυτό το βράδυ για να κάτσω διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, κάνει ανάρτηση και δίνει συγχαρητήρια στην Μπενφίκα
και τρώει το κράξιμο της αρκούδας, ποιος? Οχ, εκτός από αυτός, 2-1. Όχι, όχι αυτό, όχι. Δεν μας ασπάει, δεν το είπαμε, αυτό το ξέρουμε. Ναι, ναι, για πες. Λοιπόν, και τρώει το κράξιμο, είσαι άμπαλος, είσαι άχρηστος, να σκώθεις, να φύγεις από τον... Ο Σεμέδο. Ο Σεμέδο! Ο Σεμέδο. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την πρόκλησή του και από κάτω να γίνει τιτάνας. Πάει εκεί αυτός. Πάει εκεί, Θοδωρή. Έτσι. Πάει εκεί, θα πάει στην Μπενφίκα. Ο Σεμέδο. Να φύγεις, άμπαλε, σκοφίγε, να πάρει. Η δική του, έτσι. Η γάβρη, ναι. Μάλιστα. Όλα τα, όλα τα μεγάλα site, τα ευρωπαϊκά φύλλα αναφέρουν το όνομα του ΠΑΟΚ. Όλα. Τι ευτυχία, τι ευλογία είναι αυτό, ρε φίλε. Να ακούγεται το όνομα στα πέρατα. Αποκλείς μια ομάδα που στον πάγκο έχει παίκτες των 15 εκατομμυρίων και δίνει 24 εκατομμύρια για να πάρει προπονητή. Ακριβώς. 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 Έτσι, Θοδωρή μου. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Τυχεράκια. Αλλό στο παιδί. Να βγει ο Τσούμπα να ζητήσει συγγνώμη από την Μποφίλιου. Τα έχω, ρε. Τα έχω έτοιμα τα τραγούδια. Δεν κολώνω. Να ξέρεις. Τα στοιχήματά μου τα τηρώ. Κάτι πάλι είχα κάνει βέβαια. Δεν έβαλε γκολ, κάτι πάλι είχα έτοιμο, να ξέρεις. Είχα πέντε κομμάτια έτοιμα, αλλά κάτι έχω κάνει πάλι. Με βοήθεια φίλου. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Στην ΑΕΚ 2014. Ρε Θουβού, εσύ είσαι με αυτή τη φωνή, ρε φίλε, αλήθεια. Νομίζω είσαι έτοιμος. Κάπνα, λαχούρι, πουκάμισο και νύχτα ξελογιάστρα. Νύχτα όμορφη. Για να βγουν, λοιπόν. Για πες. Σου είπα δεν τους φοβάμαι, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν φοβάμαι. Ναι. Ένα. Δεύτερον, σου είπα 2-1 θα κερδίσουμε, απλά είπα θα βάλει ο Τσούμπα γκολ. Ναι. Εκεί έκανα ένα λάθος. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, ένα τρίτο, Κωστή, είπα ότι χρειαζόμαστε τύχη, γιατί στην αρχή άμα μπει το δοκάρι του πίζει στο φάουλ ή στην αρχή έκανα δύο φάσεις, αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Ευτυχώς, αυτό πήγε και στο γάμα τώρα. Μπορεί να πάει λίγο πιο κάτω. Έτσι, και στα δεξιά και ακριβώς. Να πάει μέσα. Και είναι άλλο μάτς μετά όταν... Φυσικά. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει από την UEFA είναι ότι το μέταλλο του ΠΑΟΚ όταν συναντά βαριά μέταλλα βαραίνει και αυτό πιο πολύ. Δηλαδή πρόσδο με άγια κλειμπευθήκα δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή να τους πατήσω. Και γίνεται φωτιά και τα λιώνει τα μέταλλα. Φυσικά. Λάβα. Παρασύρει τα πάντα. Ήταν λίγο εκνευριστικός όντως ο διαιτητής. Όχι λίγο. Στο Βαρέλα και το φάουλ. Όχι λίγο τώρα. Φίλε, έχει βγάζει, τη βγάζει την κάρτα. Έχει γυρίσει ο άλλος την πλάτη. Γιατί χέρι, ρε φίλε. Απλά σου περνάει μήνυμα. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Άντε να μην πω. Απλά δύο πράγματα ακόμα να πω. Το ένα είναι, αν θυμάσαι που σου έλεγα ότι θέλω να δω τον προπονητή απελευθερωμένο από τα βαρύδια να κάνει την προετοιμασία του. Όπως στηρίχθηκε με τους παίκτες που θέλει, γιατί δεν τα είχε όλα αυτά. Σωστό. Σωστό. Και στις πιο δύσκολες στιγμές πέρσι φώναζα και στράβωναν κάποιοι που έλεγα δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής. Βολεύει να τα φορτώσουμε όλα αυτά. Φταίνε και οι παίκτες. Φταίει και ο προγραμματισμός. Φταίνε οι γυμναστές. Φταίνε οι γιατροί. Φταίει όλο η διοίκηση με τον προγραμματισμό. Όλοι, φίλε. Να ξεκινήσει κανονικά τη χρονιά. Και να έχει δυνατός, έτσι, δηλαδή έτσι. Μπορεί, ρε παιδί μου. Έτσι. Και το κυριότερο, Γιώργο μου, να έχει διάρκεια. Αυτό, να έχει αυτό διάρκεια. Είναι έτσι. Και στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Έτσι, έγκυται. Και στο προπονητή και σε όλο το επιτελείο. Γιατί δεν είναι απλά ένα κομμάτι ότι έχω μαδάρα ή έχω προπονητάρα ή έχω διοικησάρα ή και όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Πρέπει όλοι να είναι καλή στη δουλειά τους, να είναι συγκεντρωμένοι, ναι, και να υπάρχει ομοιογένεια και χημεία. Αυτό. Αυτό από εκεί ξεκινάνε όλα, παιδιά. Όλα, οικογένεια, το λέω συνέχεια. Από εκεί, φίλε, ξεκινάει όλο το θέμα. Και αν το τελευταίο που θα πω και το πιο σημαντικό, φυσικά, δεν πετύχαμε τίποτα. Γιατί ΠΑΟΚ είσαι, μπορεί να πάει να κερδίσουμε στο Μπαρτσελόνα και να χάσεις από τη Λαμία ή τη Λάρισα, χωρίς να προσβάλλω Λαμία ή Λάρισα φυσικά. Μην επαναπαυτούν οι παίκτες, καλά ξέρουν βέβαια τι και πώς θα τους τονίσουν, θα, αλλά είναι κοντά το μάτς, κάτω το κεφάλι, λίγο υπομονή ακόμα. Γεια σου, Θουβού! Την καρδάρα. Φιλιά! Φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ μου! Λέει δηλαδή τώρα στα γούρια, γιατί τηρήσαμε όλοι τα γούρια, πρέπει λέει να σε παίρνει κάθε εβδομάδα πριν από τα μεγάλα μάτς, ο Κούγιας τηλέφωνο. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Μας ακούτε!
Όχι. Μην καλείτε άλλο. Οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα για να πάω σε διάλειμμα. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την κατσούρα μας την πιο μεγάλη. Δεν έφαλε μόνο για σένα. Νιώθω τη ζωή μου στα χαμένα. Στα χαμένα. Πάω το λέω, 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 λέω. Όπου και να παίζεις θα το λέω. Αγόρι μου. Έλα Γιαννάρα μου, έλα. Είμαι στο λεκανοπέδιο του Έσχους. Εκυλάω με την τσίπλα στο μάτι. Μέλεια. Έχω κάνει αμπαλαέα μέσα στους χάρτινους. Έτσι. Έχω στηθεί στα αστρόμαυρα. Έτσι. Έχω στηθεί στην Ιάρωση απέναντι. Έχω κάνει αμπαλαέα μέσα στους χάρτινους. Ωραία, τι γίνεται. Ξεκινάω 6 ώρα το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Ναι. Πάω να ξεφορτώσω. Και ναι. Πριν πω καλημέρα, είναι ένας γάβρος και ένας μπάζελος και συζητάνε. Σαν ανέκδοτο μου ακούστηκε αυτό. Ναι. Συζήτηση για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εχθές. Έχω μείνει με σταυρωμένα χέρια και τους κοιτάω, τους απολαμβάνω. Τους απολαμβάνω γιατί η τάβλα μου είναι πιο μεγάλη, συνεχίζεται. Τι ωραία φίλε, τι ωραία. Και λέει ο γάβρος στο βάζελο, όλα λέει να ξέρεις είναι σκηνοθετημένα από το Σαββίδι. Τι ωραία. Από το Σαββίδι. Ναι, έτσι. Ναι. Τα έχει κάνει τα τιμή τσικότσι με τον Πούτιν. Μετά. Και πριν πω εγώ τίποτα, πριν προλάβω να πω κάτι, πετάει το βάζελος και του λέει «Σταμάτα να τροσανώ». Σταμάτα να τροσανώ. Σταμάτα να τροσανώ. Με τον καημένο. Καλημέρα, γεια σου Γιαννάρα, φιλιά, 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 bye, γεια, γεια, τι γίνεται ρε. Παιδιά, μην καλείτε αυτοί οι δύο που είναι μέσα τώρα, να πάω σε διάλειμμα, ναι. Ακόμη από χθες το βράδυ παραμένουμε μέσα, να ξέρεις. Καλά φίλε, δεν τραβηχτήκαμε καθόλου. Δεν τραβηχτήκαμε ποτέ. Από εδώ, από εκεί, εννοώ. Τεχνητό site που έπαιζε γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Για αγούρια η πρόκληση στην Ούγια θα έχει κάθε Σάββατο τηλέφωνο του Κούγια. Του στείλαμε στο ΙΚΑ πρόκληση με Μπενφίκα, δεν είπαμε χθες το πρωί. Με Μπενφίκα, εχθές κανονικά το βράδυ μπλούζα Λάρνακα, αυτή που είχα κερδίσει από την εκπομπή. Τη φοράω πάντα φέτος, είναι το καινούργιο γούρι και φετί. Τώρα αν με δεις αυτή φοράω. Βάλαμε τα όνειρα της Μπενφίκα μέσα σε Λάρνακα λοιπόν. Και τα ενταφιάσαμε. Σωστό, σωστό. Βγήκα λοιπόν, τα παιδιά πούμε... τώρα. Πρέπει να ακολουθήσω τη σειρά που ακολούθησα χθες. Δηλαδή, Ανόβερο, Λάρνακα, δεν θυμάμαι τώρα τη σειρά. Μόντρεαλ, νομίζω Φραγκφούρτη. Νομίζω Μόναχο ήταν Μόναχο πριν τη, ναι. Τη Λάρνακα, ήταν Μόναχο δεν και θυμάμαι, θα τα ακούσω, θα τα ακούσω. Ναι. Τριαντάφυλλος στη Ρουμανία. Έτσι, οπωσδήποτε πρέπει. Να δω την ίδια σειρά, δεν αγαλάνε αυτά. Έλα, Χριστάρα. Αν σήμερα, όπως είπε και ο τεράστιος στρατηγός, αν σήμερα κερδίσαμε και την Μπαρτσελώνα, γονάτιση η Μπαρτσελώνα του Κρόιφ. Ο μεγάλος στρατηγός που χθες το προέβλεψε, έτσι, στο τηλεφώνημα. Νομίζω είναι... ότι πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πλέον επιβάλλεται. Είχε βγει και με την Μπεσίκτας. Το ίδιο πράγμα. Θα έχουμε, ένα ήσυχο, υπέροχο απόγευμα, έτσι δεν είχε πει. Και χθες και με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα. Ο στρατηγός είναι εκπληκτική, βασικά η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και μου άρεσε πάρα πολύ που έδωσε μια απάντηση στον Αλαζόνα, άσχημη έκδοση του David Coverdale, τον προπονητή του. Το θυμήθηκες ρε τον White Snake. Φίλε με αυτό το μαλλί δεν ήταν να πει το Easy Love και να τραγουδάει. Λίγο αυτό και λίγο αυτό τον εικονό μου που έβγαινε το Σάββατο 1:30 με το μουστακάκι. Εδώ θυμάσαι. Κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή, βγαίνεις και λες, εμείς θα προκριθούμε, κάτσε ρε μας τώρα. Δεν έχεις παίξει ακόμη ένα επίσημο παιχνίδι. Πώς θα προκριθείς, λοιπόν. Όχι, πιθανόν να προκριθεί στο Europa League που θα πάει να παίξει. Ναι, στο Europa League μπορεί. Βεβαίως, μπορεί. Στο Europa League. Μπορεί. Είδες φίλε, η υποτίμηση και η αλαζονία, αυτό που λέγαμε όλη τη βδομάδα. Βέβαια. Γι' αυτό και εμείς τώρα οι Krasnodar. Δεν είναι για να υποτιμηθεί, προσέξτε καλά παιδιά. Πρώτα απ' όλα είναι μια ομάδα που είναι πρωτάθλημα που παίζει 10 αγώνες. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και είναι η ειδοποιός διαφορά σε σύγκριση με Μπεσίκτας και Μπενφίκα που ήρθαν χωρίς παιχνίδια, η μία χωρίς φιλικά και η άλλη χωρίς
επίσημους αγώνες. Θέλει πολύ προσοχή. Καλά. Ρυθμό. Θα τα δούμε αυτά. Έχουμε μέρες μπροστά μέχρι την Τρίτη. Θα συζητήσουμε. Πρώτα Παρασκευή. Άμπραβο. Θα τα πούμε αυτά. Πρώτα τρόμητος. Και δεν ξεχνάμε το Γερμαναρά, το Μπριχ, ο οποίος αν μπει η μπάλα στο δοκάρι, μπει γκολ από το ανύπαρκτο φάουλ που δίνει στον Βαρέλα. Είναι και άλλο μάτς. Έχει κόψει άλλες τρεις φορές αντεπίθεσή μας για να δώσει φάουλ ή offside πίσω δικό μας. Έχει αφήσει την μπάλα τη δική τους να κυλάει, αλλά σαν να έγινε 20.30 ημίχρονο, δεν είναι τηλεφώνημα. Το δεύτερο ημίχρονο η διαιτησία του δεν είναι η ίδια με το πρώτο. Ίσως, ίσως και ο διαιτητής βλέπει και σέβεται κάπου μέσα. Μέσα του. Σου δεν λέει... Δεν νομίζω συγκεκριμένως, γιατί την προηγούμενη φορά που μπήκαμε και τους ισοπεδώσαμε στα πρώτα 25 λεπτά και έπρεπε το μάτς να είναι 2-0 στο 20 λεπτό, μετά πήρε την μπαγκέτα και έπαιξε τη μουσική που ήθελε. Θέλει λοιπόν να συνεχίσει έτσι η ομάδα με τέτοια συσπήρωση. Πραγματικά δεν υπήρξε υστερήσαντας κανένας. Και ειδικά αυτή η ψυχάρα από την Αυστρία που είπε ένας φίλος ότι του θυμίζει το Μαραγκό με αριστερό πόδι. Τι τρεξίματα, μπράβο φίλε. Ψυχή, καντουρί, όλοι Γιαννούλης ανέβασε την τιμή του 4 εκατομμύρια τουλάχιστον εχθές. Τρέλα αυτό που τώρα. Λέγαμε, η βιτρίνα. Όποιος πάρει τώρα το DVD του χθεσινού αγώνα από δάφτους έξω, δεν πέφτει φίλε το νούμερο, πρέπει να είναι διψήφιο μπροστά με τα 6 μηδενικά μετά. Σκέψου Κωστή μου ότι η καλύτερη προσφορά που είχαμε για τον Γιαννούλη πριν το παιχνίδι με την Βεσίκτας ήταν 3,5. Εχθές είχαμε πρόταση από ό,τι λένε οι Ιταλοί 6 εκατομμύρια από την Αταλάντα. Τώρα πες τον δίνεις κάτω από 10. Στη ρήτρα του ρε, αυτά είναι τα λεφτά. Στη ρήτρα του. Στη ρήτρα του. Και ρήτρα. Αυτό ακριβώς. Είναι από τους αδικημένους ο Γιαννούλης, να ξέρεις. Βεβαίως και μισολογικά το ξέρω. Είναι από τους. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που είναι. Αυτό που έγινε με τα πιτσιρίκια τα υπόλοιπα, δεν είμαστε στην τσέπη του Ιβάν, αλλά σε αυτό που έκανε με την πιτσιρικαρία μας που τους κάλεσε και λέει δεν μπορείς να παίζεις τώρα με ψίχουλα, νομίζω πρέπει να γίνει και με τον Γιαννούλη. Θα το κάνει. Πάρα πολύ σύντομα. Είτε μείνει είτε φύγει. Έτσι. Εμείς περιμένουμε την ομάδα να έχει την ίδια συγκέντρωση και δεν ξεχνάμε, όλος ο οργανισμός πρέπει να είναι σε γρήγορση, γιατί μην ξεχνάμε ότι 3 μήνες πριν, 2 πόσους ήταν. Και τα λοιπά, από ένα εγκληματικό λάθος όλα αυτά που ζούμε τώρα και παραλυρούμε θα τα είχαμε χάσει. Ακριβώς. Άρα ιδιαίτερη προσοχή ξεχνάμε, παντού. Δεν ξεχνάμε τίποτα παντού. Φίλε. Δεν ξεχνάμε. Συγκέντρωση. Το νου μας. Φιλιά. Έτσι. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Πάμε στον τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι. Έπεσε. Οπότε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε. Χαρές έχουμε. Τρέλα κουβαλάμε από χθες, χωρίς ύπνο, δεν μας νοιάζει. Την επομένη μιας τεράστιας πρόκρισης. Από πολλές απόψεις, έκανε μεγάλο πάταγο, αν δείτε, τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα ξένα φόρα, τα ξένα site, τα κανάλια, το επίσημο site της UEFA, υπόκληση στον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών, γιατί κάνει μεγάλο θόρυβο, μεγάλο πάταγο όταν αποκλείσει τέτοια ονόματα. Λέγαμε όλες τις μέρες, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αυτοί έχουν το άγχος, αυτοί και αφού αντέξαμε στο πρώτο διάστημα που είχαν κάποιες ευκαιρίες, μετά ήταν θέμα χρόνου να παστελώσει κάποιος, γλίτωσε την Ποφίλιο γιατί εγώ είχα πει Τσούμπα Ακπομ, τεράστια εμφάνιση από το Γιαννούλη, εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης, παραμιλάει όλη η Ευρώπη με τον Τζόλι, με τον συγκλονιστικό χθες Βαρέλα, με τον υπέροχο Ζίφκοβιτς, με τον εξαιρετικό Τσούμπα Ακπομ, με τον Ελκαντουρί που δεν άφησε απάτητο το γήπεδο πουθενά, με τον φοβερό Σβάπ που κάνει πραγματικά τρομερή δουλειά χθες παντού. Τι να αφήσουμε απ' έξω, τι να πούμε για τον Ίγκασον, να πούμε για τον Μιχαηλίδη, να πούμε τι να πούμε για τον... Για τον ηρωικό Κρέσπο που έπαιξε μια θέση που μετά το πρώτο μούδιασμα ήταν σαν να έπαιζε χρόνια εκεί. Δεν έχουμε για κανένα να πούμε τίποτα. Όλα τα παιδιά χθες σταθήκαν στο ύψος τους και μπαίνει το 14 και κάνει με μία του κίνηση, βγάζει όλη του την ποιότητα και του στέλνει για βρούβες. Πάμε γραμμές να μην περιμένετε άλλο, να θυμίσω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή εξαιρετικά υπέροχα ζουμερά κρεατικά τρώτε εκεί. Που όταν καθίσετε πάνω το τραπέζι δεν θα θέλετε να φύγετε. Δεν θα θέλετε να φύγετε με τίποτα. Με τίποτα. 705-750 τη Λιβεριά. Έρχονται οι Γερανοί. Έρχονται τα ντρόν πάνω από την Τούμπα. Έρχονται τα Σεντόνια. Βήμα-βήμα τώρα την Παρασκευή. Ατρόμητο θα τα πούμε αυτά. Έχουμε μέρες.
και μετά Κράσνοντάρ το πρώτο μάτς την Τρίτη έξω στη Ρωσία. Πάμε γραμμές, αν περιμένετε άλλο, θυμίζω. Φούρνο μικροκυμάτων υπέροχο Ζανούση κληρώνουμε σήμερα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ζανούση, πρώτο όνομα στους φούρνους, στις κουζίνες. Πάμε, γεια σας. Μην γνωρίζετε τι ήταν αυτό που έπαιξε με την Μπενφίκα εχθές. Γεια πες. Οικογένεια και παρέα, Κωστή. Σωστό. Οικογένεια και παρέα, αυτή η ομάδα κατάφερε, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, να καταπτύσει την Μπενφίκα. Έτσι ακριβώς. Να την κλείσει, να τη σφίξει. Έτσι. Να τη χειροκοπήσει όσο μπορούσε και να πάρει μια νίκη όπως μεγάλες που έχει κάνει στο παρελθόν. Μπράβο τους, μπράβο και στο Φερέιρα. Εντάξει, και εγώ τον έκραζα. Ειδικά προς το τέλος, τα τελευταία παιχνίδια πέρσι, να μην κρυβόμαστε. Δείχνει όμως αυτό που είπες, ότι έχει ταυτότητα φέτος αυτή η ομάδα. Τουλάχιστον και προς το πιστώνεται αυτό. Και είναι η δική του. Το πιστώνεται αυτό. Σε τεράστιο βαθμό. Όλα έτσι σε τεράστιο είναι. Βαθμό, τι να πούμε. Κάτι άλλο. Και αυτές οι αγκαλιές που γίνανε, τα ξεσπάσματα και του Βαρέλα και όλα και το πάθος που είχαν, οφείλονται σε αυτό, ότι γίνεται ο ΠΑΟΚ ξανά οικογένεια. Οι ομοιότητες με το 18 ήταν αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα αίτητο πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν θα το πάρει φέτος αίτητο ή αν θα το πάρει, έτσι, αλλά τουλάχιστον δείχνει από την αρχή ότι έχει τα ίδια ακριβώς, ας το πούμε, συμπτώματα, χαρακτηριστικά. Τα ίδια στοιχεία, έτσι, ακριβώς. Τον ίδιο πυρήνα, τα ίδια υλικά. Φτιαγμένος από τα ίδια υλικά. Γροθιά τους βλέπετε εχθές... όλοι, οι πιτσιρικάδες, οι παλιοί, οι ξένοι, οι καινούργοι που ήρθαν τώρα, ένα δέσιμο Κωστή, τρομερό. Κωστή παίζουν για τον προπονητή, όπως είπες, και αυτό είναι σημαντικό. Εχθές κάποια στιγμή το μεσημέρι είχα μια, πώς να σου πω, μου ήρθε το 2-1. Το είδα αυτό, πού το ανέβασες αυτό στον τοίχο μας? Ναι, το ανέβασα εκεί. Ήτανε 2-1 στο 80, έλεγα όμως ότι μέχρι το 65 και τα λοιπά, λίγο θα λεπέτωσα έξω. Έψαξα να το βρω αυτό, γιατί έχεις πετύχει τι, έχεις πει ακριβώς τι έχει γίνει στο μάτζ, έτσι. Μιλάμε τώρα για υψηλή ενόραση, να πούμε. Σε ξεπέρασα, Κωστή. Δεν πειράζει, Κωστή. Λοιπόν, αυτό μακάρι να είναι έτσι, να περάσουμε για την άλλη εβδομάδα και να σου πω κάτι, το μόνο που έτσι με στενοχωρεί πάρα πολύ, είναι ότι όλο αυτό θα περάσει από την Τούμπα, δηλαδή θα παίξουμε με τους Ρώσους εκεί, θα έρθει στην Τούμπα να παίξουμε και το μεγαλύτερο όνειρό μας θα είναι χωρίς κόσμο. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ας πάει η ομάδα όχι, εκεί, πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε πειράζει, να κάνουμε. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ισχύει κάτι, για όλη εντάξει, την okay. ανθρωπότητα, δεν είμαστε μόνοι μας. Αν ήταν μόνο για τον ΠΑΟΚ θα λέγαμε δεν τι μας βρήκε εμάς μόνο, ξέρω εγώ, μια τιμωρία ή οτιδήποτε. Αλλά κάτι είναι που σε τρώει, δηλαδή λες τώρα. Άξι. Να πάμε μέσα εκεί και να αποβλέπει να παίξουν μεγάλες ομάδες. Μακάρι να πάμε, εννοείται. Αυτό που αγαπάς, ας προκόψει και ας μην είσαι εκεί διαζώσεις. Θα μας τα παίξουν. Εννοείται. Τι να κάνουμε. Εννοείται. Ήθελα να πω και κάτι για το φίλο μου το Θοδωρή. Ναι. Κάποια στιγμή για αυτό που ανέβασα, μου λέει κανένα τζόκερ θα παίξουμε μαζί. Άμα έχει κανένα τέτοιο. Γεια σου, Τσουκλίδα! Φιλιά, φιλιά! Πάμε παρακάτω. Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ. Γεια σας! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το ναι! Καλώς το στράτο! Έφαγα μια ωραιότατη τούμπα πριν το διάλειμμα. Ναι. Ναι, εγώ ήμουν ο τελευταίος στο διάλειμμα και έκανα το blonde zone. Τι ωραία λέξη, το blonde zone, φίλε. Λοιπόν, Τίλα. Τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε όλους τους παίχτες ένα προς ένα. Για τη νίκη τους απέναντι στον Ολυμπιακό της Πορτογαλίας. Ναι. Πόσα κοινά έχουν αυτές οι δύο πάρα ομάδες. Πολλά. Τόσο εκνευριστικοί, τόσο αλαζόνες και τόσο κατάπτυστοι να μην τηρούν ούτε το fair play, ρε φίλε, ήταν ζωρίζονται και χάνουν. Καλά κάνεις και το λες αυτό. Λοιπόν, ναι. Μικρή ομάδα από μικρούς ανθρώπους με πολύ μικρό προπονητή. Εντάξει, μικρό εννοώ όχι στο μέγεθος. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Ίδιος ο Μάικλ Ντάγκλας μου γράφει ο Κούκος. Ναι. Μικρό όχι στο μέγεθος, δηλαδή. Ναι, όχι, δεν μιλάμε στην χαρακτήρα. Ναι, μικρός χαρακτήρας. Λίγος. Λοιπόν, εγώ θα ξεχωρίσω κάποιους παίκτες του ΠΑΟΚ, θα μου επιτρέψεις. Βεβαίως. Αυτός που θα ξεχωρίσω πρώτος είναι ο Βαρέλα, ο οποίος εξηλαιώθηκε για το προηγούμενο του παιχνίδι. Θυμάστε που λέγαμε όταν κληρωθήκαμε ότι σας παρουσιάζεται μια ευκαιρία
αν παίξει, λέγαμε ο Πασχαλάκης, έτσι. Ο Βαρέλα, ότι τώρα διόρθωσε η μοίρα σου, δίνει την ευκαιρία να διορθώσεις το λάθος εκείνη τη φορά. Χθες κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι, Στράτο. Μία φάση έχασε σε όλο το μάτς, η κεφαλιά του Σεφέροβιτς που έφυγε. Σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι τους κατάπιε όλους. Ακόμα και εκείνο το κτίνος που έβαλε μέσα ο άλλος ο Ουρουγουανός, ο οποίος είναι κτίνος, άμα έπαιζε την αρχή θα είχαμε πολύ σοβαρά θέματα, έτσι. Δηλαδή, ήταν φίλε ο Βαρέλα του αίτη του πρωταθλήματος, των δύο ντάμπλ. Έτσι. Ο Βαρέλα αυτός και το ξέσπασμα στο τέλος, το κλάμα στην αγκαλιά του Ζίβκοβιτς, ναι, φίλε, το γονάτισμα, ναι, φίλε, εμένα αυτά είναι που με, πώς θα σου πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Άδειασε, να... άδειασε. Ακριβώς. Δεν είχε άλλο να δώσει. Χρωστούσε πράγματα. Χρωστούσε. Λοιπόν, τα δύο τα παουτσάκια από Σέρβα Μάνα και Σέρβα Πατέρα, εντάξει, ο Ζίβκοβιτς και ο Ζίβκοβιτς. Του Χαραλάμπους και του Σάβα. Ναι. Συγκλονιστικός είναι... χθες, το τέρμα μας χθες, το τέρμα μας χθες ήτανε top η απόδοσή του. Ήταν μια πολύ μεστή εμφάνιση. Τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε άλλο τερματοφύλακα. Μπορεί να πάρουμε. Μακάρι να πάρουμε κάποιον καλύτερο. Μιλάω για χθες. Μιλάω για χθες. Όπως μετά από μάτς που ήταν ασταθής είχαμε πει ότι έτρεμα τα πόδια σου. Χθες τι να πούμε. Δεν θα φάει γκολ, ρε παιδί μου. Δεν θα φάει. Λοιπόν, θα ξεχωρίσω επίσης το Γιαννούλη. Εντάξει. Ο οποίος Γιαννούλης εχθές απλά έδειξε ότι πρέπει να μείνει στην ομάδα οπωσδήποτε. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να πουληθεί. Εάν πουληθεί θα πρέπει να πουληθεί με τη ρήτρα και να θέλει ο ίδιος να φύγει. Σωστό. Ή να κοιτάξουμε να τον πείσουμε να μείνει μέχρι το Γενάρη, ναι, να παίξει το Champions League, να τον ανανεώσουμε για 3 χρόνια, ξέρω εγώ, με 1 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο και ας φύγει το Γενάρη, ναι, με 15, με 17. Άμα είναι τόσο... Εχθές η εμφάνισή του, Στράτο, η εμφάνιση είναι... top επίπεδο, δηλαδή μέσα στα 5 προφανώς καλύτερα αριστερά back στην Ευρώπη. Προφανώς. Και έχω απόλυτη επίγνωση. Όταν περνάς 7 παίχτες Μπενφίκα σε δύο φάσεις, τι λες τώρα, ή μάλλον κάτι κάνεις καλά, ρε φίλε. Τους έσπασε τα άλλα τα φίλε. Αρκετές φορές. Επίσης, θα πρέπει να ανανεωθεί και ο Τσουμπάκπομ και ο Πέλκας, γιατί είναι μια τριάδα μαζί με τον Τζόλι, η οποία είναι, κάνει πολύ όμορφα πράγματα, φίλε. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό? Ότι είναι νέα. Είναι, ναι, νέα. 18, ναι, 26, 24. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Δεν είναι 31, 30, 29. Ναι. Έχουν μπροστά τους 5 χρόνια μπάλας μαζί αυτοί οι τρεις να παίξουν. Ναι. Εναλλάσσονται μπροστά, έχουν ένα μεγάλο προσόν και οι τρεις. Πολύ τρέξιμο, πολύ πίεση. Μπράβο. Κανένας τους δεν είναι στατικός. Και τι θέλει το Champions League, και τι θέλει το Champions League. Φωτιά στα πόδια, φίλε. Μπράβο. Άρα λοιπόν είναι ένα πλάνο το οποίο θα βοηθήσει. Θα μου επιτρέψεις να κάνω και δύο παρατηρήσεις. Ό,τι θέλεις, φίλε. Και να κλείσω. Ό,τι αγαπάς. Λοιπόν, η μία παρατήρηση είναι ότι η Μπενφίκα έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης καταβολής χρημάτων σε ποδοσφαιριστή για αποδέσμευση συμβολαίου. Ναι, ναι. 1,8. 42 εκατομμύρια. Α, εγώ για 1,8 που έδωσε στο Ζίβκοβιτς και 40 που έχασε από το Champions League. Και σωστό. Ο Πάοκ χτύπησε Διάνα, φίλε, ο οποίος έκανε μεταγραφή, η οποία μέσα σε ένα βράδυ δεκαπλασίασε τα λεφτά. Τον πήρε 500 χιλιάρια και τότε 5 εκατομμύρια. Όντως. Γεια σου, Στράτε! Αυτός ο Ρέμπε. Μεγάλη σιγανοπαπαδιά. Σόι με το Χουντίνι, δεν εξηγείται αλλιώς. Μεγάλη δουλειά. Και έρχονται κι άλλα, να ξέρετε. Γεια σου, Στράτε. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι! Ναι! Κωστή! Έλα! Καλώς τον! Έλα, Στελάρα μου! Καλημέρα. Έλα, Στελάρα μου, έλα, αδερφέ μου! Κωστή, καταρχήν και εγώ συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Έτσι. Κανένας δεν υστέρησε, αλλά για μένα, φίλε, κορυφαίος και λόγω της κριτικής σκληρής που έχει δεχθεί είναι ο Νουέλ Καντουρί, φίλε. Ξαιρετικός! Πόσοι άμπαλοι λέγανε τον πάω στο αεροδρόμιο τζάμπα να πάρουμε το εκατομμύριο, ναι, να το γλιτώσουμε να φύγει να κάνει. Εξαιρετικός! Δεν είναι τυχαίο, όλοι οι προπονητές το γουστάρουν και τον έχουν βασικό στην δεκάδα. Το παιδί είχε κάποια προβλήματα, κάποια θέματα με μυϊκούς τραυματισμούς, πάνω που πήγαινε να φτάσει στο πικ τραυματίζονταν. Μακάρι με αυτό το καινούργιο τεχνικό επιτελείο που έχει σε φυσική κατάσταση να τα έχει λύσει αυτά τα θέματα και να κάνει ένα σερί και να φτάσει στο πικ του. Ναι. Όλοι, ναι, ήταν καλοί και ο
Και ο Αντρίγια που παστέλωσε και δεν πανηγύρισε έδειξε ότι είναι ηθικό στοιχείο. Σωστό. Δείγμα για Ζεύκοβιτς... το χαρακτήρα του. Ναι, ναι. Και ο άλλος ο Ζεύκοβιτς του Σάβα είπε στον τερματοφύλακα. Του Σάβα, του Σάβα. Είπαμε ο ψηλός είναι του Σάβα. Που έβγαλε το φάουλ, έβγαλε το φάουλ και εκεί που χρειάστηκε ήταν η διαφορά με το προηγούμενο παιχνίδι με την Μπενφίκα που έγιναν εγκλήματα. Σωστό. Η μπάλα πήγαινε κόρνερ και έγινε πέναλτι. Εγώ το είπα χθες το απόγευμα στο Θανάση Δημόπουλο. Ναι. Ο Μπριχ εχθές θα έπαιζε 50-50 και με αυτή τη σφαγή που είχε γίνει μέσα στον Άγιαξ δεν τους έπαιρνε να ξανακάνουν τέτοια σφαγή. Ναι, αλλά και πάλι 50-50 δεν έπαιξε. Ειδικά στην αρχή. Άμα ναι. θέλει να σε φάει, μπορεί να σε βγάλει την κόκκινη κάρτα του Μπέλκα στο πρώτο του που πάει τελείως άχαρμα. Άμα θέλει να σε φάει, δεν θέλει να σε φάει εχθές, φίλε. Τέλος πάντων. Εχθές δεν θέλει να σε φάει ο διαιτής. Ένας διαιτής που θέλει να σε φάει φαίνεται, τα λέμε. Έτσι. Τέλος πάντων. Ο Τζόλης. Νομίζω ότι είναι 28 χρονών, ρε φίλε. Πραγματικά, ρε παιδιά. Βλέπει γήπεδο, ναι. Ψύχρεμος, μυαλό. Με το κεφάλι, τριπλάρι με το κεφάλι ψηλά. Ναι. Και λες αυτό ο παλικαράκι είναι 18 χρονών. Ρε φίλε, είναι αυτός και ο Μιχαηλίδης, με τα δυο παιχνίδια που κάνανε Μπεσίκτας και Μπεμφίκα, νομίζεις ότι έχουν βγάλει ένα γύρο πρωταθλήματος. Τέτοιες εμπειρίες έχουν αποκομίσει. Τεράστια υπόθεση. Και έρχονται κι άλλοι. Υπόθεση, τεράστιο κέρδος. Και έρχονται κι άλλοι. Έρχονται κι άλλοι, παιδιά. Ναι. Το κεφάλι κάτω τώρα κάναμε τη μισή δουλειά. Όποιος νομίζει ότι ήδη είμαστε στους ομίλους είμαστε γελασμένοι. Το κεφάλι βέβαια, κάτω. Όχι βέβαια. Είπα τώρα είναι τα πιο δύσκολα μάτς. Αυτά με την Κράσνονταρ. Έλα, και αποδείχτηκε γιατί δεν ήρθε ο πρόεδρος από τη Ρωσία. Θα πάει η ομάδα στη Ρωσία. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό, δεν το σκέφτηκα αυτό. Ετοιμάζει υποδοχή ο πρόεδρος. Έχεις δίκιο ρε Μαγάσα. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Ετοιμάζει τις λεπτομέρειες εκεί. Σωστό. Γι' αυτό δεν ήρθε ο πάρεδρος. Σωστό, δεν το σκέφτηκα. Περιμένει και ας υποδεχθεί έναν. Σωστό, έχεις δίκιο. Πώς θα γίνει τώρα. Έχεις δίκιο. Φιλέ. Φιλιά. Συγχαρητήρια, τα λέμε το μεσημέρι. Έγινε, το μεσημεράκι θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Φιλιά. Πάμε, δεν σας κόβω. Ναι. Και καλά κάνεις. Ε, βέβαια, καλά κάνω. Τι καλημέρα. Πάω σε διάλειμμα αφού χαμός για να βαρουζούν τα λαμπιόνια. Έλα, Άκη. Τα διαλύματα να τα κρατάς. Για άλλη φορά. Για πες. Στελάρης έχει δίκιο. Θα πάει η ομάδα εκεί πέρα. Λοιπόν, καταρχήν δεν κοιμήθηκες καθόλου χθες. Καθόλου. Γιατί οι μπερδεμένοι κοιμήθηκαν. Όχι, καθόλου. Πώς τα βράδια δεν θα κοιμηθούν ακόμα. Χθες κάναμε τρεις εκπομπές. 2 ώρες το πρωί, 1 ώρα το μεσημέρι, 1-2 ώρα το βράδυ, μετά η υπερένταση, μετά το μάτς. Πού να κοιμηθείς, ρε. Και όλη νύχτα, πάλι εκπομπή έκανε. Πάλι είδα το μάτς ξανά, είδα τις δηλώσεις, η ώρα έχει πάει 4. Πρόλαβες να δεις τις δηλώσεις του Κλοπ. Του Κλοπ που είπε πήρα το λάθος παίχτη. Όχι. Δεν πήρα τον καλό. Αυτά είναι πιο καινούργια, ρε Κωστή. Α, για πες, τι, πες. Ο Κλοπ πήρε τον Ιβάν και του λέει πάρε το Τσιμίκα, πάρε 20 εκατομμύρια. Λέει, δεν θέλω τίποτα από αυτά. Τι θέλεις, δώσ' το σαλάχλι. Έτσι, ε. Μάλιστα. Τεράστια εμφάνιση, φίλε. Ευρωπαϊκού επίπεδου. Κλαίνε όλοι, δηλαδή. Πες μου, ποια είναι τα αριστερά μπακ στην Ευρώπη. Αυτός η Λίβερπουλ, πώς λένε, ο Ρόμπερτσον. Ποιοι είναι οι αριστεροί μπακ, ρε παιδί μου, οι κορυφαίοι. Έτσι, πες μου. Είναι στην πεντάδα ή δεν είναι. Με αυτή την εμφάνιση χθες, λέω. Το παιδί, τι να πω. Δεν τους έβλεπε, φίλε. Την πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή τη δική μας και την πήγε μέχρι τη μικρή περιοχή τη δικιά τους. Καταλαβες. Τρομερό παιχνίδι, πνευμόνι, αυτοπεποίθηση, διείσδυση, στα γκόλ είναι μέσα, πάσαρε, έκοψε, μοίρασε. Τι άλλο να πεις δηλαδή. Λοιπόν, για τον διαιτητή. Ναι. Επειδή νικήσαμε, δεν θα το καλύψουμε κιόλας. Λοιπόν, ήτανε ενταλμένος. Απλά οι παικταράδες μας και ο προπονητής, έτσι, για τους μπερδεμένους, δεν το ξέρεις τώρα τι λέω εγώ, έτσι. Ναι. Για τους μπερδεμένους, νίκησαν και αυτόν. Τον κοιμήσανε στο πρώτο ημίχρονο και σε λέει αυτοί με 3 γκολ θα φύγουν από εδώ πέρα η Μπενφίκα. Δεν περίμενε, γι' αυτό περίμενε στο δεύτερο ημίχρονο να μας καθαρίσει. Κατάλαβες, Κωστή? Ακριβώς. Και αυτό που λέω ο Στελάρας, ότι θα τον έκανε από το πρώτο ημίχρονο. Σε πολλές φάσεις, εγώ είδα σε πολλές φάσεις ότι σφύριξε εις βάρος μας. Όλα μας. Πάρα πολλές φάσεις, όχι πολλές φάσεις. Δυο-τρεις φορές. Τους πήγαινε με το γάντι, τους πήγαινε στην περιοχή μας. Με το γάντι, τσούκου-τσούκου είδες το δοκάρι. Και αυτόν. Αν έμπαινε μέσα, τώρα θα λέγαμε άλλα πράγματα. Νικήσαμε και αυτόν. Τέλος. Αυτό ακριβώς.
Αυτό ακριβώς. Για αυτόν. Για αυτόν. Έγινε στελάρα, έγινε στελάρα, λέω. Έγινε Άκη. Σε χαιρετώ. Έγινε καλημέρα, παιδιά. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Δηλαδή επιτέλους. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλώς το Μοσκοβίτη. Έλα Μοσκοβίτη. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε Κωστάκη, σήμερα εντάξει, βέβαια. Τι να κάνουμε, χαμός γίνεται. Επέμενα Κώστα να πάρω, ναι. Γιατί αν κάποιο πράγμα στη ζωή μας κάνει να καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουμε, είναι η αναγνώριση και η αξιοπρέπεια. Φυσικά. Εγώ έχω καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Φεραίρα που τον έχω κράξει ούκο λέγες φορές. Βεβαίως. Από έτσι ξεκινήσαμε. Βεβαίως, ναι. Θα αναγνωρίζω αυτό και να σε πω και κάτι άλλο για να μην γίνομαι, ας το πω έτσι, να χρυσώσω το χάπι ή το κερασάκι στην τούρτα. Περάσω, δεν περάσω, την κράζονταρ, μπράβο ρε Φεραίρα. Βέβαια, τέλος αυτό δεν αλλάζει παιδιά αυτό. Ναι, έτσι, τελείωσε, γιατί ο Μοσκοβίτης ξέρει να εκτιμάει και να αναγνωρίζει. Όλος για το άλλο Κωστάκι πες μου για το βοήθα, βάλει το χέρι σου Θεέ και Παναγιά. Δοκάρι αυτή, αυτόν κόλλη εμείς και προηγούμαστε. Είδες. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, Κωνσταντίνε. Λίγα χιλιοστά πιο κάτω πάει στο γάμα που παρότι πέφτει σωστά ο Ζιβκοβίτς, δηλαδή ναι, την ναι. Έχει τη φάση, άμα πάει στο γάμα έχει κάνει άλμα, έχει κάνει σωστό timing, αλλά λες, εδώ άμα μπει είναι άλλο μάτς μετά με 0-1. Αγόρι μου, την έφτασε την μπάλα, αλλά το χέρι ήταν κάτω ή πάνω, δεν θυμάμαι καλά ακριβώς. Πάντως δεν την έπιανε αν πήγαινε μέσα. Όπως το λες, αυτό που δεν είχαμε άλλες χρονιές, που λες όχι ρε γαμό, το πήγαινε ένα κιλό στο πιο εκεί. Ξέρεις το Μιχαλάρα τι τον είπα ρε, το Λεοντιάδη, ας είναι το λέω. Ναι. Όσο λέω ατυχία έχει και γίνει αυτός πέσει ρε Μιχαλά, να γίνει φάρδος αμέτρητο, χέρι φάρδος αμέτρου. Να έχει ο άνθρωπος κάτι αυτή, αλλά τα έχω πει όμως, εντάξει. Σωστό, σωστό. Χθες δεν ήταν μόνο το φάρδος έτσι, ήταν πολύ διαβασμένος, έσαι την ομάδα σωστά, οι παίχτες παίζουν για αυτόν φέτος, έχει σύστημα, έχει πρόγραμμα, το τηρεί πιστά και έχει και τύχη. Και δεν τύχη, θέλω, έτσι. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω αυτό που είπα και τα εννοώ. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ ουσιαστικό. Εδώ θα φανεί το πόσο πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο. Πώς θα υποδεχθούμε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και στη συνέχεια την Κράσνονταρ. Πολύ σωστά. Αυτό, θα τα δούμε αυτά. Έτσι, μου, αυτά θα δούμε. Και δεν θέλω να το κρατήσω παραπάνω, Κωστάκι μου, να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και έχει δίκιο όλοι, όπως είπα, για τον Καντορή τον αδικήσαν. Εγώ πάντως ειλικρινά ουδέποτε αυτόν τον παίκτη εγώ τον έχω κατηγορήσει. Τουλάχιστον με ξέρεις, Κωνσταντίνε. Ουδέποτε. Φιλιά, φιλιά. Γεια σα, αγόρι μου, γεια. Και συγγνώμη που περιμένετε, παιδιά, δεν σα προλαβαίνω. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλά είσαι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα το εξαιρετικό Τσέσσαερ. Αγγλία, Βρετανία. Από πού. Από Τσέσσαερ, Βρετανία. Καλώς το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάοκ Παντούρε. Πάοκ Παντούρε. Έτσι. Πάοκ Παντούρε έτσι. Αγόρι μου. Να περάσουμε στην Ρουμανδία εδώ που πλέξαμε, θα μας παράνουνε. Τρέλα. Τι λένε στην Αγγλία. Τι λένε στην Αγγλία για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Τι λένε για την τεράστια πρόκληση. Ναι. Δεν ξέρω τι λένε ακόμα, είναι πρωί, είμαι στη δουλειά, είμαι στο φορτηγό, οδηγάω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι οι γείτονες χτες το βράδυ είδαν σπίτι και ρωτούσαν τι έγινε. Γιατί μαλώνετε ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε. Ναι. Έτσι, γιατί φωνάζετε. Ναι, ναι, εσύ καθόμουν στην αυλή, άκουγα το μάτι και αρχίζω σαν τρελός γκολ, γκολ που πάω κάρα τέτοια. Εν τω μεταξύ μένω 4 χρόνια σε 2 μέρες. Ναι. Όλοι οι γείτονες μας γνωρίζουν. Και λέει τι έγινε, γιατί φωνάζει αυτός βαριά. Και στον πείραξε. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, αυτά είναι φίλε. Αυτά είναι τα ωραία, αυτό είναι ζουμουσού που λέμε. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Αυτό είναι ζουμουσού. Έτσι, έτσι. Αφού 14 χρόνια, όσα χρόνια είμαι επαγγελματίας. Να ζήσεις, να σε ακούω. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Αλλά τόσα. Και εσύ να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Θα μας πάρουν τα διπλώματα. Πάω το πρωί στη δουλειά και αρχίζω και τραγουδάω. Πάω. Και βάλω μεγάλο, σε φτιάξαν πολλά. Και με κοιτάνε μέσα από τα γραφεία. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Αυτό είναι. Τι, 4 το πρωί, πώς είσαι έτσι, τι πήρες. Έχω πάρει πάω και έτσι. Δεν μας πέφτει, αδερφέ, δεν μας πέφτει με τίποτα. Δεν μας πέφτουν, δεν παρκάρουμε στην Αλίκα, δεν μπορούμε. Φιλιά Αγγλία, φιλιά, σε χαιρετώ. Γεια σου αδερφέ μου. Φιλιά πολλά, χάρηκα αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε γερός. Να ξαναπάρεις συχνά να παίρνεις. Φιλιά, φιλιά, αυτούς από το εξωτερικό. Μια αγάπη παραπάνω τους έχω. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Ζουμουσού αδερφέ. Καλώς το ζουμουσού, δεν λες τίποτα φίλε, αυτό είναι. Τι έγινε, έπαιζε ο ΠΑΟΚ εχθές. Έπαιζε φίλε. Όσο βγήκε.
Αποκλείσαμε για την Μπενφίκα. 2-1. Ναι, πόσο βγήκε. 2-1. Μ' αρέσει να τα ακούω. Θέλω να τα ακούω, ε. Και πάω ταμείο τώρα, ε. Α, έπαιξες 2-1. Εννοείται, φίλε. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Καλοφάγωτα, αδερφέ, καλοφάγωτα. Αυτό είναι ωραίο. Να περνάει η ομάδα, να πληρώνεσαι κιόλας. Ναι, ένα δωράκι για τον εγγονό, ρε. Έτσι, ρε, φίλε, έτσι είναι αυτά. Γιατί όχι, δηλαδή. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και ένα δωράκι για τον υπερχόμενο εγγονό που έρχεται. Αγόρι μου. Γίνεται δουλειά, φίλε, γίνεται δουλειά τώρα, όχι ψιλολόι. Γίνεται σουλουμουντρούχου και καραπιπερίμ. Εννοείται. Ο κορονοϊός έκανε καλή δουλειά, μου πω. Ουδέν κακό να με γες καλού. Αυτά είναι. Έγινε, Κωστή. Αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Γεια σου. Βάλε κλήρωση 3 τριάρια. Κάτσε να σε βάλω ξενοφόνο, περίμενε. Περίμενε. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Έγινε. Μου δίνετε τα 3 τελευταία ψηφία, σας βάζω για φουρνάκι υπέροχο, φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση. Δεν έκανα διάλειμμα για να μην σας κόψω, θα πάμε μονορούφι. Μονοκοπανιάς 10 θα κάνουμε, μία και έξω. Γεια σας, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Κάραγιαν. Για 6η φορά. Το είπα καλημέρα. Λέω εγώ καλημέρα, καλημέρα πάλι. Λέω καλημέρα. Τίποτα, ε. Δεν σας προλαβαίνω σήμερα, πιστεύω ότι αν είχε 20 γραμμές ούτε θα... Ούτε εμείς σε προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε να βγούμε. Αγόρι μου. Αφού λέω καλημέρα και δεν είσαι εσύ, δεν σε πιάνω ξανά. Τρέχει γρήγορα κουφάλα. Πάμε. Λοιπόν, ένα μπράβο και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Από τον φροντιστή, από τον πρόεδρο, από αυτό που κουρεύει το γρασίδι. Όλους, όλους. Γιατί και το, το καλή ήταν το γρασίδι. Σε κατάσταση, σωστό. Εντάξει. Στον προπονητή, να το λέτε, μην τρέπεστε, ΠΑΟΚΣΑΚΙ, σε όλους. Το λέμε, στον Καντούρη και ειδικά σε αυτούς που έχετε κράξει. Καντούρη, Φερέιρα, Βάρελα, Μάρελα, σε όλους. Έτσι πρέπει, έτσι. Πιο πολύ σε αυτούς που έχετε κράξει. Πιο πολύ. Είναι πολύ ωραίο να αναγνωρίζεις ότι ο άλλος τώρα τα κάνει σωστά και να το λες. Αλλιώς, θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε μετά πόσοι άκουσαν από τους φίλους τη συνέντευξη του Φερέιρα. Ναι, την είδα. Την άκουσες. Ναι, ναι. Όλοι. Και τον Μπεχτό και όλα. Ναι. Θα σε ρωτήσω μόνο γιατί μια απορία έχω, δεν το έπιασα κάτι και θα μου πεις. Η δήλωση ότι θέλει να μείνει ο Γιαννούλης, σωστά. Δεν θέλει να φύγει αυτή τη χρονιά ο Γιαννούλης. Ναι. Το άκουσες. Δεν το άκουσα αυτό. Πρόεδρε, εσύ ακούς, πρόεδρε. Του Γιαννούλης εδώ δεν φεύγει. Του Γιαννούλη τη δήλωση. Ή του, του προπονητή. Ο Φερέιρα είπε για τον Γιαννούλη. Ναι. Δεν θέλω να φύγει αυτή τη χρονιά. Μετά το καλοκαίρι βλέπουμε. Δεν θέλει να φύγει ο Γιαννούλης. Ναι, ναι. Ναι, δεν θέλει να φύγει ο Γιάννης. Καλά, ναι, ο Φερέιρα δεν θέλει να φύγει ο Γιάννης. Θέλει να μείνει εδώ, όπως και ο Άκπομ θέλει να μείνει εδώ. Ναι. Αυτό έχει δηλώσει. Για το Ζαμπά είπε κάτι και δεν το πιάσα. Μόνο εκείνο ήταν την ώρα που πάνε στη δουλειά και δεν το πιάσα. Τώρα, άμα ξέρει κανείς κάποιος, ναι, να μας πει τι είχε πει για το Ζαμπά, γιατί αν έφερε και το όνομα για το Ζαμπά κάτι, αλλά δεν το έπιασα. Ναι. Λοιπόν, οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αριστερό μπακ, είμαστε καλυμμένοι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 2-3 μεταγραφές θέλουμε. Μακάρα, τώρα. Θα έρθουν, και βουρ. 4, όχι 3. 4 θα ξέρεις. 4 θα πάρουμε ή 4 θες εσύ. 4 θα πάρουμε. Τι θέλω εγώ, άσε τι θέλω εγώ. Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, αυτό θέλω κι εγώ. Και ο ίδιος και ο Φερέιρα δήλωσε μετά. Τώρα να δω για τον Ατρόμητο. Βέβαια. Από αύριο γι' αυτό θα μιλάμε. Ευχαριστούμε τον Ατρόμητο. Να ξέρετε. Πάει από αύριο το μιλάμε σήμερα, γι' αυτό. Μία μέρα το περισσότερο. Μέχρι σήμερα είναι η μέχρι σήμερα. Δεν αυτό. Χρειάζεται παραπάνω. Ξεαπαυτώστε σήμερα. Ξεαπαυτώστε. Έτσι. Γιατί από αύριο το μυαλό μας έχει το νου μας. Και τα κουκούτσια μέσα. Και τα κουκούτσια, φίλε. Γεια σου, Κάραγιαν. Μας κόψουμε, ρε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Γεια σου, Κάραγιαν. Αυτά είναι, παιδιά. Γεια, γεια. Πάμε. Γεια σας. Έπεσε εδώ, ναι. Γεια σας. Ρε μάλια. Ρε μάλια. Αλλός το παιδί. Αλλός τον. Έλα, παπλά. Τι μπλούζα είναι αυτή, ρε. Α, ναι. Η ρίγα. Μ' αρέσει. Τι μπλούζα είναι αυτή, ναι, ρε, ναι, με τη στενή τη ρίγα. Θυμάσαι τι σου είχα πει. Για πες. Τι. Όταν θα περάσω στους ομίλους με αυτή την μπλούζα. Μια χαρά θα είναι. Θα δω συλλεκτική. Να πούνε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι. Υπάρχει κανένας ακόμα που θέλει να πάει το Φερέιρα στο αεροδρόμιο και τον Καντουρί. Νομίζω.
ο οποίος για μένα ήταν ο MVP του αγώνα. Γιατί και στο πρώτο και στο δεύτερο έκανε ματάρα. Και στο, και στο άλλο μάτς ήταν δεν φάνηκε καθόλου ο ορισμός του αμυντικού χαφ που ξέρει μπάλα. Του αθόρυβου κιόλας. Έτσι, έτσι. Όπως το λες. Ο ορισμός του αμυντικού χαφ που ξέρει μπάλα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, γαϊδουρά καθέ. Όπως το λες. Κανένας άλλος έτσι που θα θέλει να πάει το δίκαιο. Ο άμπαλος ο Άκπομ. Όχι ρε παιδιά. Επειδή είχα την ευκαιρία. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Έβγαλε δύο μπαλιές φίλε στα δύο μάτς με Μπεσίκτας και Μπενφίκα που είναι πάρε βάλε. Είναι φίλε τεράστια η συμβολή του. Φίλε, εγώ στο είπα. Δεν θέλω με την καμία να φύγει. Θα του έρθει και τον γκολ. Και όταν θα του έρθει τον γκολ και μετά θα εκτοξευθεί και η τιμή του. Όταν θα πάρει ψυχολογία και εγώ ήθελα χθες να βάλει ένα γκολ σε αυτόν τον αγώνα. Ναι. Να... Σαν γκολ είναι. Παύλε μου, σαν γκολ είναι αυτό που έκανε. Γιατί και στα δυο αυτό μάτς. Που έκανε, ναι. Τέτοιο. Έτσι, η έτσι. Μεγαλύτερη μεταγραφή φέτος ποια ήταν. Και είναι του... η πρώτη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Του τεχνικού διευθυντή. Όχι παλικάρι μου. Για πες. Ο τεχνικός διευθυντής ήρθε μετά. Η πρώτη μεταγραφή ήταν του προπονητή τερματοφυλάκο. Α, βέβαια. Και αυτό να το βάλουμε να μέσα. Το σωστό. Σάβα, σωστό. Να τα βγάζει σωστό. Όλα και να έχει το Ζεύκοβιτς του Χαραλάμπους να παρακολουθεί. Έτσι, έτσι. Να πούμε για τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Καλά κάνεις και το λες. Η διαφορά που βλέπουμε στο Ζεύκοβιτς τον περσινό με φέτος, γιατί αυτός παίζει, έτσι, είναι τεράστια στην αυτοπεποίθηση, στο πώς χειρίζεται τα πόδια, τα χέρια, όλα δεν είναι η δουλειά μας. Τι βλέπουμε λέμε τώρα, έτσι. Μεγάλο μερίδιο. Μπορείτε να μου πείτε ποια ήταν η διαφορά της ομάδας από πέρσι με φέτος? Σε πολλά πράγματα, πολλά. Για μένα το πιο σημαντικό, ότι έγιναν και πάλι οικογένεια, αδερφέ. Το ότι παίζουν για τον προπονητή, το ότι είναι ένα και πράγμα. Και λείπουνε κάποιοι. Εντάξει. Όρι να είναι και αυτό. Εγώ το είπα και το ξαναλέω. Όσοι, δηλαδή, καθάρισε όλους τους Κουτσολιάκου, όλους τους παίκτες του Κουτσολιάκου. Δεν μπορώ να ρίξω ανάθεμα στον Βιερίνια ή στον Μάτος. Όχι εγώ προσωπικά. Δεν ξεχνάω τι έχω κάνει. Δεν ρίχνω ανάθεμα. Λέω ότι καθάρισε όλους αυτούς τους παίκτες. Ένας έχει μείνει του Κουτσολιάκου. Πρέπει να τα τσουγκρίσανε και δεν τον έχει καλέσει εθνική. Τον Βέλγα. Που βγάζει όλη του την ψυχή, έτσι. Α, μπράβο. Το με ενδιαφέρει εμένα. Όταν βγήκε ψύχωσε την ομάδα και άμα δεις μέσα στο βίντεο που είναι μέσα στο λεωφορείο φοράει κολάρο. Κολάρο. Και αυτός πρέπει να ήταν ο λόγος που βγήκε. Τι έγινε παιδιά, πρέπει να χτύψε. Τον είδατε μέσα στο πούλμαν μετά τους πανηγυρισμούς λες, μετά το μάτς αργά, φορούσε κολάρο. Και τράβηξε κανένα νεύρο από την κυβέρνηση και λοιπά. Δεν θέλει πολύ. Σήκωσε, επειδή σήκωσε την ομάδα στις πλάτες, να είναι ωραίο. Γι' αυτό. Και αυτό που έχει πει ο μικρός, ο Τζόλης στη συνέντευξή του, είναι τι, ότι ο Πέλκας όλους τους μικρούς όλους, μας μαζεύει από και το χέρι. Μας μιλάει. Έτσι. Τεράστια υπό, αυτός είναι αρχηγός φίλε. Εντάξει. Χάνει την ευκαιρία ο Τσούμπα, τον πιάνει στο cooling break. Για τον Πέλκα, ότι είναι ο παίκτης που σήκωσε τον double. Φυσικά. Και θα είναι ο αρχηγός που θα σε βάλει στους ομίλους του Champions League. Γεια σου Παυλάρα! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Καλώς το Μένιο. Πάμε, έλα αδερφέ μου. Το καταλάβατε ότι χθες ήταν των γιορτών η γιορτή. Σωστό. Ευρωπαϊκή γιορτή, φορέσαμε τον Κωστούμι το γιορτινό. Αυτή η μεγαλειώδη νίκη, για μένα, από μένα μάλλον είναι αφιερωμένη. Στον Μάτος, στον Βιερίνια, στον Λίνο και σε όλους συμμετείχαν και αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχουν. Σωστό. Και καλώς. Γιατί σωστό, αυτοί ήταν που πρωτοανεβήκαν τα πρώτα σκαλοπάτια. Στο Μαουρίσιο. Όλους ναι. Όσοι συμμετείχαν αλλά δεν είχαν δικαίωμα πλέον
και μακάρι όποιος το κατάλαβε, και ένας που το κατάλαβε ήταν ο Λίνο και αποχώρησε έγκαιρα, και όλοι οι άλλοι θα ήταν βαρύδια. Δεν έχουμε σκοπό να απαξιώσουμε κανέναν από αυτούς τους παιχταράδες που πρόσφεραν τα μέγιστα. Θα είναι απρέπεια και αχαριστία. Αλλά το ίδιο όμως από μέρους τους θα ήταν απρέπεια να καθίσουν και να είναι βαρύδια στην ομάδα. Και να θέλουν να είναι βασικοί. Που έχει βλέψεις, φίλε μου, στη δωδεκάδα της Ευρώπης. Θέλει ταχύτητα. Αυτό, ταχύτητα. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε? Και ήταν φυσικά η συνέχεια του των περσινών παιχνιδιών και προπερσινών εκείνων των 20 λεπτών με τον Άγιαξ Φερρυππίν. Το παιχνίδι μέσα στην Μπενφίκα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Όλα είναι αλυσίδα. Ναι, ναι. Και όπως είπε και ο φίλος μου ο Κάραγιαν, που μου ξέφυγε, δεν βγήκα πίσω ακριβώς. Χαρισμένοι στους επικριτές. Όχι άλλοι προπονητές, ρε παιδιά. Όχι άλλοι. Είπαμε. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα. Κριτική, ναι, όχι ισοπαίδωση. Όχι απαξίωση. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν μπορούσε αυτή η ομάδα που αποπέδισε πριν ένα χρόνο. Διέλυε κατά διαστήματα τον Άγιαξ. Ίσως υπερβάλλω. Μ' αρέσει όμως να υπερβάλλω. Αυτή η ομάδα που διέλυε κατά διαστήματα τον Άγιαξ. Κουδούνια τους κάναμε. Και αν δεν είχε την προστασία του διαιτητή. Αυτά τα παιχτάκια του εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, γιατί είναι παιχταράδες μάλλον μεγάλοι, να τραβάνε τους δικούς μας, να τους μπρόχνουνε, να τους λιδωρούν και να έχουν την ανοχή του καρακιού, όπως λέμε. Ζουμουσού δεν μασάμε τίποτα. Αδελφέ μου. Δεν μασάμε, ρε Κωστή μου, μεγάλες στιγμές. Φιλιά σε όλους, να χαρούμε και να τιμούμε και τους παλιούς μας. Έτσι. Φιλιά. Έτσι, έτσι. Γεια σου, Μένιο. Έτσι. Γεια σου, Μένιο μου. Πάμε, εδώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Τι λέει. Καταρχήν έχασα, ρε φίλε, το ψευδόνυμο που θα παίρναμε. Δηλαδή, ο Γιάνγκο, καληνύχτα. Θα βρούμε άλλο, Ευγένη. Δεν υπάρχει. Θα βρούμε. Τώρα, αυτό που λέγατε για τον Βέλκα προηγουμένως, Κωστή. Στα 40 δευτερόλεπτα, δες τι τάκλιν κάνει. Ναι, ναι. Φαίνεται ότι θα βγάλω την ψυχή μου, τέλος. Ακριβώς. Απ' την αρχή δεν χρειάζεται, παιδιά, να δούμε μισή ώρα μάτς. Έτσι. Στα 40 δευτερόλεπτα στην πρώτη διεκδικήσει μη μπάλα. Τέλος, θα πεθάνω σήμερα. Θα πεθάνω μέσα στο γήπεδο. Δεν περνάτε, ρε. Ρε κουφάλες, εμείς θα περάσουμε. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, αυτό μεταξύ είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι και με την τότε, να τότε. Ακριβώς. Και πάρει γεύση. Εγώ, Κωστή, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Πώς θα γίνει να τους κλειδώσεις τον Μιχαηλίδη, τον Γιαννούλη και τον Τζόλι. Να τους κλειδώσεις και να έρθουνε τον Φλεβάρι, τον Γενάρη που θα είσαι στους ομίλους, να τους πούμε 20 εκατομμύρια. Ναι. Με 30. Υπάρχει. Γιατί άλλο ο τρόπος είναι, καλείς τον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη, τους κάλεσε ήδη και από εκεί που έπαιρναν χρήματα πιτσιρικάδων, τους πολλαπλασίασαν με πολλά περισσότερα χρήματα τα συμβόλαια, γιατί είναι, όχι απλά λογίζονται, είναι... Βασικοί παίχτες στην αντρική ομάδα, στην πρώτη, το ίδιο κάνεις και με τον Γιαννούλη, τον καλείς, γιατί είναι από τους αδικημένους ο Γιαννούλης σε σχέση με αυτό που δίνει. Έτσι, εμείς δεν είμαστε στη τσέπη του Προέδρου, ούτε στο λογιστήριο, ούτε τους λέμε επιτάσσουμε και διατάζουμε τι να κάνουν. Είναι από τους αδικημένους. Μιλάμε, χθες έχει κάνει παγκόσμια κλάση εμφάνιση. Όσοι τον είδανε, τον λυμπίστηκαν, φίλε, κορυφαίοι σύλλογοι. Μετά από χθες, αυτό που λέμε, αδερφέ μου, η βιτρίνα είναι η Ευρώπη. Καλός και ο Όφη, καλή και η Λάρισα. Χθες τους είδε, φίλε, όλη η Ευρώπη παραμίλησε. Με τον Τζόλι, και με τον Γιαννούλη και με όλους. Με όλους. Λάκα κάνεις τώρα. Έτσι. Εμένα χθες ο Μιχαηλίδης μου έβγαλε... Ο Μιχαηλίδης είπες. Ναι, ο Μιχαηλίδης μου έβγαλε μπακ. Δηλώνω... Τι να σου πω τώρα, από μεγάλο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Τι να λέμε από τώρα. Που πηδάει, παίρνει την κεφαλιά, τον παίρνει και τον άλλο παραμάζωμα και τον βγάζει κάπου και πάει και διαμαρτύρεται. Να κάνει έτσι, που διαμαρτύρεται. Ο άλλος είναι ένα 50, ρε φίλε. Εγώ θα τον πάρω την κεφαλιά και θα τον σοριάσω όπως και να έχει. Ακριβώς. Τι προσωπικότητα έχουν αυτά τα παιδιά, βλέπετε. Πέρα από το ταλέντο και τα νιάτα, έχουν χαρακτήρα, παιδιά. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτοί οι δύο ξέρεις γιατί, ε. Γιατί μεγαλώσανε με Παύλο Κουτσία. Μα γι' αυτό αυτό λέμε συνέχεια. Το βλέπεις τον πιτσιρικ. Ο Τζόλις παίρνει την μπάλα και πάει πάνω στον αντίπαλο. Δηλαδή και λες απέναντι, είναι ο άλλος που κοστίζει 30 εκατομμύρια. Ποιο, δεν σε βλέπω.
πάει κατά μέτωπο, εκεί... φίλε, με το κεφάλι εκεί... ψηλά και του κάνει, του πάει τη μέση. Δηλαδή, δεν σε βλέπω, ρε παιδί μου. Τι είσαι εσύ, είσαι, τι είσαι. Πριν βγει, πριν βγει η αλλαγή που πήγε με τον Αλμέιδα, ο άλλος είναι... Μπροστά στην 7 που του πάει τα άλλα τα φίλε, του κάνει μια προσποίηση και τον έχει στείλει απέναντι. Στο κολυμβητήριο, πήγαινε στην 5 από κάτω. Γεια σας. Αν είναι κουρασμένο, η μπάλα θα πήγαινε εκεί που πήγε στον γκολ με την Μπενφίκα. Απλά επειδή ήταν κουρασμένο. Ακριβώς. 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 Α ψάξουν να βρουν εκ το Ζήφκοβιτς του Γεωργίου, όχι του Γεωργίου τον έφυγε. Να ψάξουν να βρουν το Ζήφκοβιτς του Γιάννη, να τον βάλουν στο κέντρο να τελειώσουν. Φιλιά! Γεια σου, Άγγελε! Γεια σου, μου σου, αδερφέ μου! Λοιπόν, παιδιά, μην καλείτε άλλο. Αυτές οι 5 γραμμές που είναι τώρα. Και να πάμε σε τέλος, να μην φάμε χρόνο από τα παιδιά. Ναι, καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Σταυροπολίτης! Καλώς το Σταυροπολίτη! Βγήκε το ένα το πει, φίλε μου. Το ένα το πει, βγήκε. Βγήκε, βεβαίως! Σε μελέτησα χθες και στο match, στο pre-game και το μεσημέρι είπα, βγήκε Σταυροπολίτης και είπε. Μα ακούς καλά. Μια χαρά σ' ακούω, ναι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια. Ό,τι γουστάρεις. Τι θέλεις. Επειδή σου είπα, αν μου ακούς καλά, γιατί δεν βρίσκομαι σε Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Χθες μετά το παιχνίδι πέταξα για Αγγλία, συγκεκριμένα Λονδίνο, για μια προσωπική δουλειά που είχα. Α, είσαι εκεί τώρα? Είμαι εδώ τώρα. Μάλιστα. Ναι. Έλα. Για πες λοιπόν. Και μόλις έφτασα στο αεροδρόμιο, ναι. μέσα στην αίθουσα πήγα στο ATM να βγάλω λεφτά. Βλέπω μια φασαρία να γίνει στα 20 μέτρα. Ναι. Δεν έδωσα σημασία, αλλά ο δρόμος μου για να βγω από την πύλη εξόδου, ναι, ήταν από εκεί μπροστά. Ναι. Πηγαίνω, στα αριστερά μου περνάει ένας κύριος, τους δείχνει και γελάει υπερβολικά. Ναι. Αυτός ο κύριος. Ναι. Μιλάμε σοβαρά τώρα, εντάξει. Ναι, περιμένω να δω που το πας. Ναι. Α, μπράβο. Αυτός ήταν λίγο έψωμος ο κύριος, γκριζομάλης, ένα ομορφόπεδο ήταν. Ναι. Εγκιστάνας πρέπει να είναι, Ρώσος, και πρέπει να έχει μια ομάδα εκεί πέρα στην Αγγλία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα είναι. Ναι. Μπλε φοράει. Σου λέει τίποτα. Ο Ρόμαν. Αυτός ήταν. Το βλέπω γελούσε και προχωρούσε. Μιλάμε σοβαρά τώρα, Βεβαίως, αλίμονο. Μπράβο. Προχωράω. Όσο πήγαινα και δεν βλέπω αυτούς τους δύο κύριους που μαλώνανε. Ναι. Ρωτάω έναν διπλανό μου, λέω, ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα. Τον έναν κάπου τον ήξερα φασικά, τον άλλον δεν τον πρώτη φορά τον έβλεπα. Ναι. Με λέει, χούσε right δεξιά, αυτός ο κύριος λέει είναι ο πρόεδρος της Λίβερπουλ. Προχωράω. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Το άρχισε να το ξαναπείς. Προχωράω, βλέπω τον άλλον, λέω, τον ξέρω, λέω. Ένας με γιαγιά ψηλός αν φορά και ένα καπέλο όταν κάτσει στο μπάνκ και βάζει γκολ η ομάδα του, χορομπηδάει, λες και λείπει γυναίκα του από το σπίτι. Ο τέτοιος ήταν μωρό, πώς το λένε αυτός ο Γερμανός που το παίζει προπονητή. Ναι, με το Κλοπ, ο Κλοπ. Αυτός ήταν. Τους βλέπω να μαλώνουν εκεί, λέω τι γίνεται εκεί. Επειδή σκαβάζω κάτι γερμανικά και κάτι αγγλικά, ναι, τον έλεγε ο άλλος ο κύριος στο Κλοπ, λέει πήγες μου έφερες, λέει εκείνο τον Ακανέ, λέει τον κορονοϊό, λέει από την Ελλάδα, λέει δεν μπορούσες να φέρεις, λέει τον Γιαννούλη. Βγαίνω εγώ τώρα από την πύλη. Ναι. Να πάω να πάρω ένα ταξί, να πάω να πιω ένα φραπεδάκι πέρα στο... Μιλάμε σοβαρά τώρα, Αλίμονο. Να πάω να πιω ένα φραπεδάκι πέρα στο εξωγικό κοντά σε ένα μαγαζί. Ναι. Βλέπω το Κλοπ να έρχεται πάνω μου. Λέω κάτι να το μιλήσω λίγο. Μίστερ Κλοπ, το λέω good morning στα γερμανικά. Μου λέει καλημέρα. Λέω είμαι από εκείνο το σύλλογο, λέω, που σας φώναζε πριν ο πρόεδρος, λέω, που έχουμε το Κιανούλη. Μου λέει θέλω, λέει, μια χάρη, λέει, από σένα. Το λέω πες μου, ρε Γερμανέ, το λέω. Μου λέει έχετε δυο παίκτες, λέει, στην ομάδα, τώρα, λέει, αδέρφια είναι, εξαδέρφια είναι, με λέει. Ναι. Λέω ναι, λέω πείτε μου. Λέει τους θέλουμε, λέει, όπως και δίποτε. Και τι το απάντησα, ρε Κωστή. Για πες. Τι μπορεί να το απάντησα. Ασχολήσου με το σαλάξι, ρε φίλε, το λέω. Ασχολήσου, ρε, με τα γατάκια, ρε, του Χαραλάμπους και του Σάβα. Μισό λεπτάκι. Σταυροπουλίτη σε μορφή μεγάλη. Μισό λεπτάκι, τελειώνω. Ναι. Το μόνο που θέλω τώρα να αποκλείσω το ατρομητάκι της Ρωσίας. Σωστός. Δεν υποτιμούμε όμως, πρόσεξε. Δεν θέλω να βγάζουμε γλώσσα. Δεν να είμαστε. Υποτιμώ, αλλά είναι ο ατρόμητος της Ρωσίας. Ναι, αλλά εκεί την έχω πατήσει στο παρελθόν. Με διακόπτεις μετά. Σε θέλω. Διακόπτω, άσε με εμένα να λέω να με φωνεί ο δυσάρεστος. Ναι. Και μετά θέλω εκείνον τον κοντό που με το παίζει πολύ βαρύ τελευταία στην Τούμπα. τον θέλω, εκείνον που το παίζει πάρα πολύ βαρύ. Εκεί να πηγαίνει στο σημεάκι της κόρνερ, στο κόρνερ και να θυμάμαι εποχές. Εποχές Μαραντόνα στην Τούμπα,
να μην μπορεί να βαράει το κόρνερ και να πηγαίνει ο Μιχαηλίδης στο Παοξεάκι μπροστά του και να του λέει τελείωνε κοντέ βάρα το τελείωνε ρε Μέση, τελείωνε. Γεια σου Σταυροπολίτη, ζούμε μεγάλες στιγμές αδερφέ μου, να σε καλά. Πάμε εδώ, γεια σας. Πέσαμε, πάμε εδώ. Ναι. Ναι. Μην καλείτε άλλο, τελειώνουμε, άλλος ένας είναι, ναι. Α, ναι, Κωστή. Έλα ρε Τάσε, έλα ρε Τάσε. Τι γίνεται. Καλά, εγώ σοβαρά μιλάω τώρα λοιπόν. Πρώτα, αλίμονο. Άλλοι δύο και τέλος, μην καλείτε άλλο. Ο Τάσος και άλλοι δύο, τέλος. Ναι. Καταρχήν, αυτό που δεν ξέρει κάποιος είναι ότι είχε έρθει πρόσληψη του Γιαννούλη στα ΕΛΤΑ. Γι' αυτό κάποια στιγμή είπε, παιδιά, έχω μια μπάλα για παράδοση, συστημένη. Κάντε λίγο στην άκρη εσείς κατευθείαν, στον παραλήπτη, τσακ. Πάρε τώρα, κάνε ό,τι θέλει. Συστημένο. Έτσι, έτσι ναι. Ακριβώς. Ξερετικός λοιπόν, φίλε, χθες μας έβγαλε τα μάτια. Ένα από το παιδί υγεία να έχει. Όπως λοιπόν, ειδικά μετά το δεύτερο γύρο, φτάσαμε να αμφιβάλλουμε για το Φερέιρα, για τη διαχείριση του υλικού. Για πολλά πράγματα, έτσι οφείλουμε ένα συγγνώμη, αν και σε προσωπικό επίπεδο δεν τον ξεπάτωσα στην κριτική. Απλά με έδωσε λίγο να πιστεύω ότι μπορεί να μην διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Βεβαίως, από εκεί ξεκινήσαμε και αυτό οφείλουμε. Με αυτό που χαιρόμαστε βλέπουμε. Χαιρόμαστε που διαψευθήκαμε, χαιρόμαστε. 100%, 1000%. Χαιρόμαστε και καλώς ή κακώς η ιστορία γράφει ότι με αυτό να ο ΠΑΟΚ έχει πάρει δύο ιστορικότατες προκρίσεις. Ειδικά μέσα στην Τούμπα. Κάτι που δεν είχε καταφέρει η ομάδα τα προηγούμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Σωστό. Για να μην πούμε και παραπάνω. Η Τούμπα ήταν το μαύρο κουτί της ιστορίας μας τα τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες προκρίσεις ήταν εκτός έδρας. Ειδικά η χθεσινή, όπως το είπες και εσύ στο ξεκίνημα της εκπομπής, έδωσε κάτι από την περσινή μαύρη χρονιά πίσω. Λίγο μας έδωσε ένα μέρος. Θέμα χαράς. Έτσι. Κάτι μας έδωσε πίσω. Από το περσινό. Φυσικά εκτός από τις προκρίσεις, αυτό τον Καρβέλα της Πορτογαλίας τον έκανε μια χαψιά. Έχει ακούσει. Είναι μαλλί αυτό. Πού πας ρε με τέτοιο μαλλί. Πού πας ρε γατζόγρια. Πού πας με αυτό το μαλλί. Έλα ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Πού πας. Κράμα και λαϊδόνι. Κράμα να πούμε Μάικλ Ντάγκλας. Βάλε και τον τέτοιον μέσα που είπε στον Καρβέλα. Ναι, αυτός από εκεί που ήταν κράμα έγινε κλάμα στο τέλος. Σωστό. Γιατί και μετά το μάτς να ξεσκοστεί, όπως λέει και ένα πολύ σοφό ρητό, τσιμέντο μας έγινε από εχθές το... Σεντόνι θα τεντώσουμε σαν μάσκα κεραμέως. Γεια σου Τάσε, φιλιά. Πάμε. Γεια σας. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Έλα Βασιλάκη μου, έλα. Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Φυσικά και στο μεγάλο του προπονητή, γιατί φέτος εξελίχθηκε σε μεγάλος προπονητής, ενώ μέχρι το παιχνίδι με τον αποκλεισμό του κυπέλλου Ολυμπιακού είχε ακούσει τα έξα μάξα από εμάς. Τέλος πάντων, δημιούργησε μια ομάδα, μια οικογένεια, μπράβο του, η υπομονή. Όμως είχα πει και κάτι άλλο. Έχει αστέρι ο άνθρωπος, αν το θυμάσαι, γιατί αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, η κερκίδα θα έβραζε και ίσως θα καταστρέφαμε ότι πάει αυτή τη στιγμή να δημιουργηθεί. Λοιπόν, θυμίσου το αυτό που σου έχω πει, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αστέρι αυτή τη στιγμή και προχωράει, μπράβο του, γιατί έχει δημιουργήσει πάνω απ' όλα ομάδα και με τους ποδοσφαιριστές προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι το καλύτερο. Θέλω να κλείσω με το εξής. Ο Ζίφκοβιτς, ο Πορτογάλος, θα τον πω έτσι τώρα, που μας ήρθε από Πορτογαλία, ναι, για αυτό δεν υπολογιζότανε. Όμως έδειξε την κλάση του και ότι εκεί που ήταν δεν ήταν ατυχία. Είναι ένας παιχταράς. Τεράστιο γκολ. Τεράστιο γκολ, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, όλοι οι αγορές, οι άνθρωποι, μπράβο τους, ξέρουν και τις κάνουν. Φυσικά χρειάζεται χρήμα. Λοιπόν, έρχονται κι άλλοι, να ξέρετε. Έρχονται κι άλλοι. Μεγάλης ποιότητας. Πρόεδρε, τώρα δεν δικαιολογείσαι με αυτό το μπάσιμο που κάνουμε. Θέλουμε τέτοιους παιχταράδες παντού, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει σε μεγάλη ομάδα και ανταγωνιστική. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια. Φιλιά. Πρώτα στην ομάδα και μετά στον Αμπέλ. Γεια σου, Βασιλάκη μου, γεια. Τελευταίος. Όχι, δεν υπάρχει τελευταίος. Κλείνουμε στην ώρα μας. Φεύγουμε λαδόκολα από το κορδελιό στο Καρμάνκιο. Εξαιρετικά πεντανόστιμα πιάτα, υπέροχα κρατικά. Με αποστάσεις στα τραπέζια πήρε και το δίπλα χώρο Δημήτρης. 705-750 τη Λιβεριά. Έχω να σας πω ότι. Έρχονται Κόλκας Μπατμανίδης, φοβερό δίδυμο, δεν ξέρω αν γύρισε ο Σταύρος από την άδεια. Θα τα πούμε στις 2, εμείς έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και να κληρώσουμε
και το φούρνο μικροκυμάτων, γιατί έχασα τα μηνύματα, δεν ξέρω τι έγινε, δεν μου τα βγάζει, μου βγάζει βλάβη. Όλα τα μηνύματα που στείλατε, εννοείται θα μπουν στην κλήρωση. Το μεσημέρι θα κληρώσουμε και το φούρνο μικροκυμάτων. Σας φιλώ γλυκά, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye.